Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, γεμάτη ζωντάνια να πούμε στη νέα μέρα. Μια μέρα θα τα ανοίξω έτσι. Θα τα ανοίξω έτσι. Θα τα ανοίξω έτσι. Θα τα ανοίξεις πριν να το καταλάβω. Θες να κάνουμε μια αναπαράσταση? Τι έκανες? Όχι, όχι. Τίποτα. Απλώς προσπαθούσα να σε βάλω σε γρήγορη σύρμη. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ακούτε Λίμπερο, αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζωντανά εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ζωντανά. Ζωντανότατα, ζωντανότατα. Είμαστε full ενέργεια. Είμαστε τύποι οι οποίοι χρόνια ήμασταν πρωινοί τύποι. Ναι. Και είπαμε, ρε παιδί μου, να έρθουμε να κάνουμε και εκπομπές το πρωί. Και είπαμε να γίνουμε και βραδινοί, γιατί βράδυ είναι ακόμα. Ναι, βράδυ είναι ακόμα. Ναι. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Φέρε τον Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Παπαδομολάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα εδώ, παρεούλα, να πούμε τα πάντα. Τα αθλητικά μας, τα καιρό μας, τα ανέκδοτά μας. Ναι. Τα πάντα. Ελπίζω να. Σήμερα σου έχω special ανέκδοτα, να ξέρεις. Ναι. Και όχι μόνο ανέκδοτα. Χειροτερεύει το πράγμα. Δηλαδή. Και όχι μόνο ανέκδοτα. Χειροτερεύει το πράγμα. Είχαμε και κάτι προγνωστικά. Δεν ξέρω αν τα επεξεργάστηκες. Δεν τα επεξεργάστηκα, αλλά τα έχω. Θα σε επεξεργαστώ στο πρώτο διάλειμμα. Τα θυμάσαι? Όχι. Τα θυμάσαι? Α, τα ματς. Νομίζω ναι, μπορούμε να τα βρούμε. Ωραία, άρα εγώ θυμάμαι ό,τι λέω. Ωραία, λοιπόν. Τουλάχιστον τα δικά μου τα θυμάμαι. Θα τα πούμε μετά. Θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι 3η Ιουνίου, 16 Ιουνίου. 3η Ιουνίου. 3η 16 Ιουνίου 2020. Ανατολή ηλίου ξανά στις 6 ώρα το πρωί. Δεν είναι τυχαίο. Είπαμε. Θα αλλάξει κάποτε αυτό, έτσι από θα αλλάξει όταν θα αλλάξουμε και εμείς ώρα, νομίζω. Α, θες να πηγαίνουμε με την ανατολή του ηλίου? Ό,τι ώρα είναι η ανατολή, τότε τέτοια ώρα να ερχόμαστε. Νομίζω πιο αργά πάει. Ναι. Βολεύει, Κάποια στιγμή, ας πούμε, να τύχει να έρθουμε και 7.30 το πρωί. Ναι. Να έρθουμε να κάνουμε μισή ώρα και να φύγουμε. Απλώς μην μας πούνε να τελειώσουμε όταν είναι η δύση του ηλίου. Εκεί την πατήσαμε. Να κάνουμε 13 ώρες εκπομπή. 14. Βολεύει. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Οπα. Μπαμπά, μαμά, μ' ακούτε. Στείλτε στο άλλο. Βάλτε ένα οικογενειακό έμβασμα να έχουμε να κινούμαστε. Τετραψήφιο. Έτσι. Γιορτάζουν οι τυχεροί και ο τείχον. Πώς λέμε, μιλάω στον τείχον. Με όμικρον γιώτα, δηλαδή. Όχι, ρε. Με ύψιλον. Ναι. Άντε, το τυχεροί το έχω ακούσει. Είναι υπάρχει και ο τείχον. Είναι. Του Αγίου Τίχωνος. Ο Άγιος Τίχων. Επίσκοπος αμαθούντος της νήσου Κύπρου. Εντάξει. Αυτός είναι ο μόνος που δεν μπορεί να πει: ξεστή, εγώ δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ναι, είμαι ο Τίχων ο ίδιος. Ναι. Αυτός δεν θα πρέπει να ήταν ο. Δεν θα πρέπει να ήταν ο πρώτος. Ο Άγιος των τυχερών παιχνιδιών, ξέρω εγώ. Ναι. Ο προστάτης των τυχερών παιχνίων. Και να λες, μα τον Άγιο Τίχων. Ο Τζοκερούχος. Ναι. Άγιος Τείχων, ο Τζοκερούχος. Ο Κίνιος. Ο Κίνιος. Ναι. Σε αυτό να πας και κοινωνάς κιόλας. Ναι, μπορείς να το πάρεις από το δυο πλευρές. Ναι. Ο Άγιος Τείχωνος, ο Κουβανός. Για αυτούς που παίζουν στοίχημα. Για τον Κουβάν. Ο Πρακτορομάρτυρας. Πραγματικά υπάρχουν πολλοί πρακτορομάρτυρες και ρομάρτυρες. Ναι. Τώρα το κατάλαβες. Και να έχεις μια εικόνα πάνω από το τέτοιο από τον πράκτορα εκεί πέρα που πας να δώσεις το. Ναι, τι πώς θα ήταν, και να λες. Τροπή μας τώρα που σατιρίζουμε και ειρωνευόμαστε τους Αγίους, να ξέρεις. Εγώ ντρέπομαι. Ναι, αλλά. Ξέρω ότι ντρέπεσαι. Ναι, αλλά πες μου. Πες μου, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, λέω. Έχει ενδιαφέρον. Για πες. Είμαι σίγουρος ότι από ένα σημείο και μετά πασχίζεις να κοπεί η εκπομπή αυτή εδώ πέρα. Οπότε ναι, κάτι πρωινά σαν το σημερινό. Δεν θα με. Θα χειροτερεύει η κατάσταση στην εκπομπή. Κοίτα, ανυπομονώ να προχειρηχτούν εκλογές. Ναι. Και να πω εγώ τα αποτελέσματα από την πρώτη μέρα. Να μας κόψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν θα είναι πρόβλημα, θα είναι τα αποτελέσματα όπως πάντα. Συνέχισε με τα ορθολογία. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να διαβάζω και για την Καθολική Εκκλησία. Και μπορεί να έχουμε και ακροατές, ρε φίλε, καθολικούς, γιατί όχι. Ναι, γιατί. Είναι του Αγίου Βένου. Στον Άρη που έπαιζε. Ο Βένος. Ναι, μπράβο. Και ένας ραδιοφωνικός παραγωγός που έκανε με τον Τζάρο παλιά. Βένης. Κώστας Βένης. Νομίζω. Δεν ξέρω αυτή την προϊστορία, δεν την ξέρω εγώ γενικά. Είναι του Αγίου Βένου προστάτη των ψαράδων στην Καθολική Εκκλησία. Και επίσης είναι της Αγίας Ιουλίτας. Ωραίο όνομα. Αυτό ξέρεις τι ακούγεται. Ναι, σαν τσόντα. Όχι.
Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Δεν θα έλεγα αυτό. Η Ουλίτα δεν είναι. Αυτό ακούγεται πως κάτι το οποίο θα έπιναν στη Νότια Ελλάδα και θα το πίνανε λάθος. Πως λέμε λεμονίτα και θα πετάγεται το άλλο και θα λέει Ιουλία είναι. Ναι, η Ουλίτα. Η Ολλάδα. Σε Αγία Ιουλίτα και του, γη, του γιού τη ναι. Είναι ο γιος του της, ναι, ο γιος της Ιουλίτα είναι ο Άγιος Κύρικος. Προστάτης της οικογενειακής ευτυχίας και των παιδιών. Και είναι και της Αγίας Λουδγάρδης. Ναι, Λουδγάρδης. Ναι, γεια σου Λουδγάρδη. Ναι. Προστάτητας των τυφλών. Αυτά γιατί... Ο Κύρικος είναι ο... Περίμενα να το κάνω κάπως να ακούγεται σωστά. Είναι ο προστάτης του Κόκορα που κάνει και Κυρικού. Ναι, λογικά ναι. Ναι. Όχι, είναι προστάτης της φωνής των Κοκορέων. Αχα. Ναι. Είναι κάποιος παρακείμενος, είναι και Κυρίκου ναι. Αρχαία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεγονότα το 1816 κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη ο Λόρδος Βίρον, ναι, βέβαια. Διαβάζει Φιέλη. Στους συνδετημόνες του, τώρα εκεί που πήγες χθες για καφέ αποκλείται να το ξέρουν αυτό. Αυτό που λέμε να πιάσει δύο χαρτιά θέλω ένα ναι, συνδετήρας είναι ο συνδετημόνας. Είναι λίγο πιο μεγάλος συνδετήρας. Λοιπόν, ναι. Είναι η μαμά των συνδετήρων είναι ο συνδετημόνας. Πιστεύω. Ο συνδετημόνας ζει σε μοναστήρι, γι' αυτό είναι συνδετημόνας. Ναι, είναι μοναχός. Συνδετημοναχός ναι. Το κάναν συνδετημόνας. Ναι. Υπάρχει και συνδετοκαλόγρια. Συνδετοαδερφή. Λέμε. Ναι. Λοιπόν. Τους διάβαζε λοιπόν αυτούς τους συνδετημόνες τις ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. Μέρι Σέλεϊ. Μέρι Σέλεϊ. Α. Σέλεϊ δε Σέλεϊ. Ανάλογα. Αν σου μιλούσε, Σέλεϊ. Αν δεν την άκουγες, δεν Σέλεϊ. Αν τη βάζεις το φαγητό, είναι Σέλερι. Λοιπόν, 1913 αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την επίθεση. Με την επίθεση. Αυτό με φοβίζει. Ναι. Αρχίζει λοιπόν ο δεύτερος παγκόσμιος, βαλκανικός πόλεμος, όχι παγκόσμιος, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Και αυτή καλοκαιριάτικα ρε φίλε. Δηλαδή περίμενε τώρα. Οι Βούλγαροι επιτέθηκαν σε Σέρβους και Έλληνες ναι. 16 Ιουνίου του 1913. Δεν υπήρχε τότε τουρισμός, ξενοδοχεία. Να πούνε ρε παιδιά, Ιούνιος είναι. Πάμε στην Χαλκιδική, πάμε επίθεση. Θα ήθελα να μπορούσα να ζω σε εκείνα τα χρόνια. Θα του έλεγα, τι κάνετε. Λάτε εδώ, Χαλκιδική, παραλίες, λάτε και Σεπτέμβριο θα δούμε. Αυτό εμείς στο μεταξύ το είχαμε από την αρχαιότητα. Όλοι οι πόλεμοι γινόντουσαν, δεν γινόντουσαν καλοκαίρι. Όχι, δεν γινόντουσαν καλοκαίρι. Χειμώνα, ναι, καλοκαίρι, μα παραλίες, έξοδο Χαλκιδική είχε από τότε με κάρα και τέτοια, με άλογα, χαμός. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα. Οπα. Τώρα αυτό δεν έρθει, λέει, το όνομα. Δεν κάνει pole dancing. Ναι. Άνετα. Γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Η ισοπαίδωση των πάντων. Τι κάναμε την γυναίκα μέσα σε αυτό τη Σβετλάνα. Πρέπει να την έστειλε ο άντρας της. Σίγουρα. Oh. Γιατί να πάει δουλέψει αυτή τίποτα λεφτά. Όχι, σπίτι. Αγάπη μου, σου έκανα δώρο ένα ταξίδι. Αντί να την πει στον αγύριστο ρε παιδί μου, τη έκανε δώρο ένα ταξίδι στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο. Αυτό είναι κάποιος τρόπος ψησίματος ψαριού. Ναι, είναι πώς είναι το. Το σεβίτσε. Ναι. Μάστερ. Θα τα πούμε μετά για το μάστερ. Και ένα άλλο, πώς λέγεται, σεβίτσε, όχι το ταρτάρ. Το ταρτάρ είναι κάτι με τάρτα. Ναι. Είδες πώς σε πω. Όχι, αλήθεια τώρα. Ναι, γιατί όμως λέγεται ταρτάρ. Γιατί παίρνεις το ψαρί, το μοσχαλάκι, ότι είναι αυτό. Και ναι. Το χτυπάς με το μαχαίρι ταρ. Δεν έχεις λόγο να μου πεις σέματα, άρα αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι. Επιστημονική προσέγγιση. Ναι. Λοιπόν, 15.000 λοιπόν φοιτές στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Apartheid. Το ξέρεις τον Apartheid. Είναι φίλος εκπομπής. Apartheid, Apartheid. Αυτός ήταν μια μέρα... Δουλεύει 4 ώρες μετά τις άλλες. Μπράβο. Ναι. Δεν ήταν μόνιμο καθεστώς. Αυτοί είχαν 12 ώρες την ημέρα δημοκρατία. 12 ώρες αυτό το καθεστώς. Και, και μετά κρυβότανε. Καθεστώς, γι' αυτό λέγεται καθεστώς apartheid. Ναι. Apartheid ήταν παλιά. Ξέρεις εγώ τι κατάλαβα. Ότι δούλευε 4 ωράκια, αλλά ναι. Ήταν ψιλομαύρα και μόλις ερχότανε. Έκανε hide. Αφού ήταν στην Νότια Αφρική. Έκανε hide. Βλέπω από κάτω Black Lives Matter. Έρχεται το Black Lives Matter από κάτω.
Με πλακάτο. Ποιο Τζίμι Φλόιντ και ποιο Τράμπ. Ναι, ναι, ναι. Τζίμι Φλόιντ τον έκανε εξαφωνίστα λίγο τον άνθρωπο. Τι. Δεν. Περίμενε. Τζίμι Φλόιντ δεν ήταν. Πώ ήταν, ρε φίλε. Τζίμι Φλόιντ ήταν. Δεν μπορεί. Γελάει το καθήκη αυτό. George Floyd, δεν καλά. Καλά θυμόμουν. Καλά να τον κάναμε Τζίμι Χέντριξ. Συγγνώμη που γελάμε, αλλά. Καλά να είναι εκεί που είναι. Καλά είναι εκεί. Η ψυχή του, ρε φίλε. Ναι, ναι, αυτά. Σίγουρα είναι καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, η αστυνομία τέλος πάντων ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 τραυματίες κτλ. Μια Τετάρτη για την Αμερική. Ναι, 1998. Τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο το 1998. Να προσέχουμε λίγο την Πάφο, να μην βάζουμε το μη. Στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκύπρους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Γεια σου, ρε Λευκονίκου. Αυτά για την όμορφη Κύπρο μας και το σαν σήμερα. Γεννήσεις, για άτσα να δούμε πώς έχουμε. Τι, ποιος γεννήθηκε, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κοντά είσαι. Τώρα παγωγένει. Έχουμε βάλει ηχητικό του στην πρώτη εκπομπή μας. Που έκανε ένα, Παπανδρέου. Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιωργάκης Παπανδρέου. Έλληνας πολιτικός. Πρώην πρόεδρος του Πασόκ και πρωθυπουργός. Νυν πρόεδρος του Κηδισό. Το 1952. Είναι δηλαδή 68. Είναι 68. Που και κρατιέται πολύ καλά. Παρότι έχει πέσει τρεις φορές από ποδήλατο για τον ίδιο λόγο. Και απορώ γιατί δεν το σταματάει. Ναι. Λοιπόν. Τη ζωή του ποδήλατο. Το ποδήλατο. Γερός να είναι άνθρωπος, ποδήλατο μην κάνει. Θάνατη. 1686 π.Χ. Θα σου πω τώρα όνομα, τον ξέρεις αυτό. Είναι βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Πόσο π.Χ. 1686. Ναι, σε βοήθησε τώρα δηλαδή η χρονολογία. Βαβυλωνίων. Κάτσε, ο Σαμψόν τι ήταν. Ο Σαμψόν. Βαβυλώνης δεν είναι. Δεν ξέρω αν είχε πάρει μεταγραφή. Αυτό μπορείς να το πεις και είσαι μια. Ποιος είναι το. Ο Χαμούραμπι. Δεκαράκι. Τον έχεις ακουστά. Box to box. Ναι. Ο Χαμούραμπι τι παίζει. Κοντός, γρήγορος, με καλή πάσα. Όχι τόσο τελειώματα, δεν έχει καλό σουτ. Είναι τεχνίτης γρήγορος. Ναι. Έχει καλές εκτελέσεις foul corner. Σίγουρα. Σίγουρα αλλά έχει ρωτήσει ο Πάουκ για Χαμούραμπι. Ναι. Έπαιζε κάπου στην Metalist, τον είχαν δανεικό. Είσαι καμιά Τσέσκα και βάλει κανένα γκολ στον Πάουκ. Ξέρεις αυτά τα κλασικά τα ωραία που κάνει ο Πάουκ. Αλλά παρόλα αυτά τα χαρίσματα δεν είναι καλός χαρακτήρας. Είναι λίγο περίεργος. Είναι λίγο τεμπέλης στις προπονήσεις. Δημιουργεί θεματάκια. Μεγάλη Χαμούραμπι. Λοιπόν, 1858. Ο Τζον Σνόου, πού τον έχω ακουστά. Τζον Σνόου, από το Game of Thrones. Αλήθεια, υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν είναι. Εκεί τον είχα ακούσει. Τέλος πάντων, αυτός ήταν Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Επίκαιρο. Έχεις, πώς το λένε, σου έχουν κάνει ποτέ εθέρα για να συνέλθεις. Αν μου το έχουν κάνει, δεν το θυμόμουν γιατί συνήλθα μετά. Άρα πριν μου το κάνουν, δεν ήμουνα. Δεν έγινε εις γνώση μου. Κάτσε μετά, δεν το θυμάσαι ότι εθέρα, το κάνω. Πλάκα τώρα, εθέρα χρησιμοποιούν στα συνεργεία. Εκτός αν είναι κάτι άλλο και το λένε αυτή η εθέρα. Είναι ένα σπρέι που το βάζουν, ας πούμε, στα μπουζί για να πάρει μπρος. Ναι, νομίζω είναι κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, μέχρι και τα μάξι πιάνει. Αν με έχουν βάλει εθέρα. Ρωτάω, γιατί όντας ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Και το 1977 ο Βέρνερ Φον Μπράουν. Και αυτός ωραίος παίχτης. Αυτός είναι ψηλός στόπερ. Ναι. Ή βοηθός φροντιστής στην Εθνική Γερμανία. Στη Βίτεσε έπαιζε αυτός. Ναι. Βέρνερ Φον Μπράουν. Ναι, Γερμανός βέβαια λέει εδώ. Α, Γερμανός είναι. Ναι. Γερμανός μηχανικός πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Α. Αυτά με το σαν σήμερα. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής.
Πάμε να δούμε τα προγνωστικά μας τι κάναμε. Τι λέει. Α, ρε, λέει μήπως είσαι εσύ κοντός και γρήγορος. Εσύ, για σένα για μένα, ναι. Και είσαι λέει και παλιό χαρακτήρας. Το κοντός το συζητάμε. Και είσαι λέει και παλιό χαρακτήρας. Αυτό ναι. Και πίνω κιόλας. Ναι. Εντάξει, όποτε νιώθεις την ανάγκη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ποτό? Το whisky. Α, ναι, μου το έχεις ξαναπεί αυτό. Ναι. Χειμώνα καλοκαίρι, ε. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν πολύ πίνω. Θα, δηλαδή θα είμαι τη μπύρα πιο πολύ. Ναι, αλλά φαίνεται, δεν πίνω. Δηλαδή. Τι επειδή. Τρεις πια πριν έρθω και τι έγινε. Εντάξει, γάμο, ρε. Φαίνεται. Ναι. Δεν φαίνεται. Τα cornflakes με μπύρα τα πίνεις, φαντάζομαι. Ναι. Τι είναι cornflakes? Τι ρίχνετε πρώτα αυτό στα cornflakes? Αυτό που φέρνω τα συνοδευτικά με την μπύρα, ρε. Τι, η ερώτηση, ξέρω εγώ στον δρόμο, τι ρίχνετε πρώτα στα cornflakes, την μπύρα ή τα cornflakes? Λοιπόν, μάλιστα, πάμε στα προγνωστικά μας να δούμε τι κάναμε. Ναι, πάμε στα προγνωστικά μας να πούμε ότι στέλνετε FM, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας στο 54222. Ανοιχτές και γραμμές 2310-287-888 για τις συμμετοχές σας. Και πάμε να δούμε τι πιάσαμε. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 0-0. Εγώ το δώσω αχή αυτό. Εγώ το είχα δώσει διπλό. Μπράβο. Πανιώνιος ΑΕΛ. Άσο, ξέρω εγώ αυτό το δώσω διπλό. Ναι, και ήρθε 3-0. Στην Ισπανία Λεβάντε Σεβίλη. Το είχα δώσει διπλό και ήρθε χ. Μπέτις Γρανάδα το είχα δώσει άσος και ήρθε χ. Σόπαρε. Εσύ το έδωσε χ. Ναι, το βραδινό δεν είναι αυτό, 11 ώρα δεν έπαιζε. Ναι. Ναι, αυτό το θυμάμαι ότι το έδωσα χ. Αυτά τα βραδινά δεν είναι χ. Κάτσε να δούμε, είχαμε δώσει κι άλλο. Στέγια, Νότια Κορέα, Πορτογαλία δεν είχαμε δώσει. Σίβασπορ, Ντενίζεσπορ είχαμε τέτοια δώσει. Δώσαμε, δεν όχι, δώσαμε. Άρα αυτά δώσαμε. Ναι, ναι, λίγα δώσαμε. Λίγα δώσαμε. Θέλει να πάμε στα σημερινά. Μπαμπαμ, να τα μια που τα έχουμε. Πάμε για τα σημερινά. Ωραία, λοιπόν. Α, έχει Bundesliga. Ναι. Και παίζει Bayern νομίζω σήμερα. Παίζουν, ναι. Λοιπόν, Gladbach Wolfsburg. Άσος. Werder Bayern. Χ. Και είναι τα ίδια θα πούμε. Union Βερολίνου Paderborn. Άσος. Freiburg. Α, μα θα σε άλλαξε. Όχι. Εγώ δεν είμαι εδώ. Freiburg Hertha Βερολίνου. Χ. Άσος. Αντιδιαφέρουμε και σένα. Για να χάσω. Στις προβλέψεις μας χθες, πόσο είναι το, να τα βάλουμε στη σούμα. Ήμασταν 14-10. Πόσο ήμασταν. Είδες να γράφω. Όχι. Θα τα κάνουμε στο διάλειμμα. Τα χινάρια που βρήκα ήταν. Ναι, βρήκα δύο παραπάνω ισοπαλίες. Είχες τίποτα άλλο. Όχι. Εντάξει, θα τα δούμε στο ημίχρονο να τα σημειώσουμε. Λοιπόν, Β' Γερμανίας δεν θα κάνουμε προβλέψεις. Γιατί δεν σου πάει, Όχι, μου πάει. Απλώς να δω πώς έχει. Ας πούμε La Liga, ρε παιδί μου. Α, ωραία, τρία μάτς. Κάτσε, η Γερμανία ήταν πόσα. Τέσσερα και τρία είναι η Ισπανία. Εφτά. Να κάνουμε δεκάδα. Νορβηγία, όχι Πολωνία. Πορτογαλία μπορούμε να δώσουμε. Και Τουρκία θα δώσουμε ένα σήμερα. Πορτογαλία και Τουρκία θα δώσουμε. Τέλεια. Jackpot. Τριπλό jackpot σε λαϊκό. Λοιπόν, Ισπανία. Villarreal Mallorca. Άσο. Χι. Χετάφε Εσπανιόλ. Χι. Και Μπαρτσελόνα Λεγκανές. Άσος. Ωραία, αυτά και με την Ισπανία. Πάμε Πορτογαλία. Σάντα Κλάρα Πορτιμονένσε. Αρχίσαμε. Χι. Λέω εγώ. Άσος. Και Άβες Πόρτο. Διπλό. Χι. Δεν θα κάνει μια κηδεία τώρα μια πορτογαλική ομάδα. να ζήσουμε κι εμείς λίγο σωστά. Και πάμε και στην Τουρκία. Φενέρμπαχτσε Τραμζοσπορ. Δέρμπι. Άσος, αλλά εγώ δύσκολα. Το πω. Πόσο εδώ. Το πω. Άμα το δίνει πάνω από 1,50, αξίζει να το ποντάρεις. Άμα το δίνει κάτω από 1,40, χ. Αυτά και με τις προβλέψεις μας. Κάνε ένα σχολιάκι. Είδες καθόλου μάτς χθες? Είδα το Τρίπολη, τέτοια. Είδα το λίγο Τρίπολη Πανιώνιος. Ωραίο μάτς ήταν. Ωραίο. Ωραίο. Αν και 0-0 ήταν ευχάριστο μάτς. Το είδα γιατί το πόνταρα χ. Α, και το πιάσεις, ναι, αλλά με έχασα άλλο. Έχασα. Σεβίλη, Μπέτις, τι Σεβίλη έχασα. Πολύ κόσμο. Όλο το μάτς μια χαρά δεν πήγαινε που δεν έβαζε γκολ η Σεβίλη. Το έβαλε κάποια στιγμή. Εκεί στο τέλος μας την έκανε την κηδεία και βγήκε το χ. Σεβίλη το έβαλε στο 46 και το έφαγε στο 87 με αυτόν τον γκολ. Κακό. Αλλά είχα χάσει άλλο ένα, οπότε δεν έχασα τη Σεβίλη αποκλειστικά. Ναι. Άρα έκανε ένα στα τρία. Όχι. Έπιασα, ξέρω εγώ, τρία χ πρώτα. Με τα πήγαινε πολύ καλά. Και με έπαιξε τρία χ. Γιατί να βάλεις κι άλλο σημείο. Με τρία χ. Λέω να μην βάλω. 27 απόδοση, ας πούμε. Λέω παίρνω 7 εκατομμύρια. Να μην πάρω 7,5 βάζοντας και τσεβίλη. Να δώσεις και 500 χιλιάρικα στο. Ναι. Σωστό.
Καλή σκέψη. Εσένα σκέφτηκα, είναι η αλήθεια. Ναι, να το ξανακάνει αυτό το. Αυτή τη σκέψη. Και τον κόσμο, για να μην δώσουμε και στον κόσμο λεφτά. Ναι, ναι, να κληρώσουμε ένα δώρο. Mm. Λοιπόν, ναι, και εγώ είδα λίγο το Τρίπολη Πανιόνιος, αν και το περίμενα ότι θα γίνει διπλό αυτό. Για βαθμολογικό. Τη Λάρισα, πώς την είδες που. Αδιάφορη. Να πούμε τα γκολ του Πανετολικού. Τα έβαλε ο Μουριέ, 2 γκολ και 1 ο Νταούντα. Με ασίστ του Μουριέ. Άρα, MVP, ποιος ήταν. Αλλά δεν δώσε καλό. Μουριέ. 2 γκολ και 1 ασίστ. Αυτά. Σήμερα τώρα που είπαμε τα μάτς που έχουμε. Ναι. Μετά θα βάλουμε κάτι το οποίο κάνει πάταγο στην ελληνική κοινωνία. Και να, στην αθλητική κοινωνία. Α, κατάλαβα. Ναι, 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 κατάλαβα. Αυτό που σου έδειξαν τα φιλαράκια σου το έχουμε και σε επίσημο να το παίξουμε και από το Λίμπερο εδώ. Ναι. Νομίζω σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Πανελλήνια. Εδώ. Μια μουσική έτσι προσπάθεια την οποία εμείς στηρίζουμε τέτοιες μουσικές προσπάθειες πρώην παικτών. Δεν θα βοηθήσω άλλο. Θα ακολουθήσουν φυσικά και ανέκδοτα, ζώδια, σταθερά εδώ πέρα μετά και η θεματολογία μας. Αυτή που έχουμε πάντα. Επίσης, εγώ θέλω μια μέρα έτσι όπως θα έρθω που επειδή τους καμαρώνω αυτούς την τηλεόραση, μου κάνετε και εμένα ένα make-up. Καλό έτσι να φαίνομαι κι εγώ, να μην φαίνομαι σπασμένος. Εδώ, ωραία. Στο ποδαράκι της Χίνας, εδώ στο. Ναι, 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 αυτό. Ποδαράκι της Χίνας. Ναι. Μ' άρεσε αυτό. Γιατί επειδή έχει αυτά τα γραμμές. Ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Τι φαντασία έχουν. Τι άλλο θα βγάλουν. Κάτι λοιπόν, ρε παιδί μου, κάτι τι. Διαβάζω εδώ τώρα. Όχι, τυχαία. Τυχαία, άνοιξα συγκεκριμένο site. Όχι, ναι, αλήθεια. Αυτό το ανοίγω από εδώ, διαβάζω τις ειδήσεις μου, δεν από ποιο είναι. Η πρόταση του ΚΑΣ για την εκδίκαση Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ναι. Το ΚΑΣ έστειλε επιστολή στις εμπλεκόμενες πλευρές, προτείνοντας ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης πολυδιοκτησίας του Δικεφάλου του Βορρά με την Ξάνθη. Mm. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ΚΑΣ θέλει να βγάλει. Όπα. Έλα, γιατί κάνει. Να βγει το ΚΑΣ. Ανανέωση τώρα και διαφήμιση. Α, ναι. Το ΚΑΣ προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κλειδώσει η ημερομηνία ερχόμενο σε συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Σε διαφορετική περίπτωση θα κάνει πρόταση για άλλη ημερομηνία κοντινή με τη συγκεκριμένη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ΚΑΣ θέλει να βγάλει απόφαση πριν το φινάλι των play-off της φετινής Super League. Κάτι που φαίνεται και από την επιστολή που απέστειλε στην ΕΠΟ, ζητώντας να ενημερωθεί για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Καλό αυτό. Σε έστειλε μήνυμα πότε τελειώνεται, τόσο. Ωραία, θα για περάσω να ξέρουμε... την Τρίτη, ξέρω. Μπράβο. Ναι. Θα είστε εκεί. Ναι. Ναι. Χτύπα και θα κατέβω. Μπράβο. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ αποδέχτηκε την ημερομηνία σε αντίθεση με την Ξάνθη που ζήτησε παράταση 2 εβδομάδων. Ρε Ξάνθη. Ρε Ξάνθη. Ξάνθη γενικά. Δεν τα εξάνζει αυτά. Δεν τα εξάνζει αυτά, Ξάνθη. Ναι, αλλά. Δεν έχει εμπειρία. Βλέπω να είναι το πρώτο και τελευταίο σκάνδαλο για την Ξάνθη ever. Δεν του βλέπω, δεν του βλέπω να πολύ γουστάρουν τη φάση. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή πριν δουν οι αποφάσεις να πούνε άντε, εμείς θα παρατάμε, γεια σας, ξέρω εγώ. Μας κουράσατε. Ναι. Μας. Τι βλέπεις εσύ γι' αυτό, είσαι αισιόδοξος? Εγώ πιστεύω δεν τιμωρηθεί κανένας. Ναι. Ναι. Ούτε ο Ολυμπιακός στη δική του περίπτωση. Έτσι θεωρώ. Γενικά πάντως δεν μου πάει έτσι. Ειδικά με το ΚΑΣ είναι, δεν είναι όπως εδώ πέρα δεν τα είναι, ελληνικά τα δεδομένα αλλά... που έχουν μια σιγουριά ότι έλα μου, εντάξει, θα γίνει κάτι και ας σωθούμε, θα κάνουμε. Δεν ξέρω, είσαι σίγουρος γι' αυτό? Για το ΚΑΣ, ναι. Ναι, ναι, ναι. ΚΑΣ, ναι. Ειδικά με πάρα. Εγώ γιατί ειδικά για την δεν κάνουν αυτοί. Εκτόσεις δεν κάνουν. Εποχιακές. Ξέρω εγώ, να πούνε ρε παιδί μου, ποιοι είναι αντιμέτωποι στη μια υπόθεση. Άντε, πάω και στην άλλη Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει, πάτε και τώρα ένα πρόστιμο καλό, ξέρω εγώ, και μείον 3 και 2. Τι είναι ο Λάζαρος Πολατιάν να πει: το έδωσα το πέναλτι, πρέπει να δώσω και σένα και σένα. Νύπτου τα σχήρα μου ευλαβικά. Ναι. Τα φιλιά μας στο Λάζαρο Πολατιάν. Την αγάπη μου. Αυτό ναι, δεν ξέρω. Θα είναι θεματάκι έτσι καυτό, καλοκαιρινό. Αλλά δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, εγώ είμαι υπέρ του να. Είναι αυστηρά τα πράγματα, αρκεί όταν είναι σίγουρο κάτι, όταν, πώς να το πω τώρα, όταν υπάρχουν αποδείξεις, ρε παιδί μου, ότι όντως κάτι βρώμικο έγινε. Τώρα όταν είναι μπερδεμένα τα πράγματα και δεν είμαστε 100% σίγουροι, θεωρώ ότι θα είναι αυτό που λένε, ας πούμε, κάποιοι δικηγόροι, ότι είναι προτιμότερο, λέει, να είναι 10 ένοχοι έξω παρά ένας αθώος στη φυλακή. Ναι. Έτσι το λένε και θεωρώ ότι έχει βάση και σε αυτό που λέμε. Ναι, αυτό για, από έτσι μου ήρθε τώρα εδώ μπροστά μου στα από αθλητικά.
Γενικά να πούμε ότι επίσης την επικαιρότητα έχουμε και την, μετά το καλό διάστημα που κράτησε μόλις μια μισή μέρα με τον Μίσιτς εκεί με την ΠΑΕ Άρης και ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Τώρα επιστρέψαμε πάλι στην κανονικότητα, αρχίσανε πάλι δηλώσεις σε κατέρωθεν, έχετε θεματάκια κλπ. Να πάτε σε κανένα ψυχολόγο, να, όχι να πάτε εσείς, όχι να πάνε οι άλλοι. Αυτό... Απόλαυση του. Δεν ξέρω, για το μεταξύ, ακούγεται πολύ πιο δυνατά, έτσι. Απόλαυση, όπως είναι και το λουκανοπιτάκι όταν κατεβαίνει. Πρωί. Γάργαρο. Και ξέρεις, αγίασμα. Πάντα παίζω σύστημα 2-1. Δηλαδή, δύο λουκανοπιτάκια, ένα τυροπιτάκι. Ένα τυροπιτάκι, το οποίο το τρώω ενδιάμεσα το τυροπιτάκι. Ξεκινάω λουκανοπιτάκι. Για να γλιστράει. Όχι, ξεκινάω λουκανοπιτάκι για να το απολαύσω, ρε παιδί μου, που είναι το στόμα και το στομάχι άδειο το πρωί, γιατί τρώω στο λουκανοπιτάκι. Μετά τρώω στο τυροπιτάκι για αλλαγή, για ποικιλία. Πώς είναι στο σεξ η ποικιλία, που δεν κάνει. Αυτό που τα ενώνει αυτά τα δύο τώρα λίγο με ανησυχεί. Ο έρωτος περνάει από το στομάχι. Ναι. Αν. Το λουκανοπιτάκι με το σεξ τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται έτσι αφροδισιακό. Και μετά τελειώνει πάλι με λουκανοπιτάκι. Ναι. Πώς λέμε πάλι. Ολέ, ολέ. Ναι, ναι. Λουκανοπιτάκι. Πάλι λουκανοπιτάκι. Πάλι λουκανοπιτάκι. Ωε, ωε. Λοιπόν, έχω βαρεθεί, δηλαδή άνοιξα τώρα ένα άλλο site. Ναι. Έχω βαρεθεί, ρε φίλε. Να ανοίγει site, μην ανοίγει. Επίθεση με βιτριόλι. Έχω βαρεθεί, ρε φίλε. Πάλι. Έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο. Ειλικρινά τώρα είναι 10 μέρες, 2 εβδομάδες, πόσο είναι. Θα έλεγε κανείς τι, θα περάσουν πάλι κανένα νόμο. Αρχί, και... Αυτό θα σε έλεγα. Αρχίζω και θεωρώ ότι δεν γίνεται τυχαία αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ έχει τρεις. Και είναι γνωστό ιδιοσιογραφικό site. Καλό δηλαδή. Και το έχω ανοίξει τώρα, έχει μια κεντρική είδηση. Και δύο πιο μικρές. Η κεντρική είδηση. Επίθεση με βιτριόλι. Γεμάτο φωτογραφίες της Ιωάννας, το κινητό της 35χρονης. Τα ανατριχιαστικά σημειώματα. Αυτό είναι το κεντρικό. Πάμε τώρα στα άλλα δύο. Επίθεση με βιτριόλι. Αποκάλυψη. Η 35χρονη είχε αιμονή και με μια μελαχρινή γυναίκα. Και από κάτω. Ιωαννάκη, καλησπέρα. Τι κάνεις, έστελνε η 35χρονη πριν επιτεθεί με το βιτριόλι. Τι κάνεις εσύ. Όλος ο διάλογος των δύο γυναικών. Για διάβασα. Άρα μιλούσανε. Το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Ω, για διάβασα. Μου αρέσουν αυτά. Έχει λίγο, δίνει λίγο περιεχόμενο στο όλο story. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα κοριτσάκι. Ου. Όχι, συγγνώμη. Περίμενε, ξεκινάει μήνυμα. Περίμενε, ποιος θέλει μήνυμα πρώτα. Α, ναι, συγγνώμη. Η κατηγορούμενη λοιπόν στέλνει πρώτα. Ιωαννάκη, καλησπέρα, τι κάνεις. Sorry για την ενόχληση. Θέλω να σε ρωτήσω. Θύμα. Καλησπέρα, κοριτσάκι. Άρα είχαν οικειότητα. Εννοείται, καλέ, ό,τι θες. Θες να μιλάμε κι εμείς έτσι. Κατηγορούμενη. Κοριτσάκι. Όχι, κοριτσάκι. Άμα θες, έλεγα κοριτσάκι. Βάλε και ένα κορκολί από κάτω. Λοιπόν, κατηγορούμενη. Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω, τον ξέρεις τον νι. Ποιος μπορεί τώρα να είναι. Νι, Κώστα. Ναι. Τσίψιος. Λοιπόν, συγγνώμη βρε αγάπη μου, αλλά υπάρχει λόγος που σε ρωτάω. Σαλίβα. Ναι. Μετά. Εν κουκού. Εν κουκού. Εν κουκού. Εν κουκού. Έφτανε. Λοιπόν. Η κατηγορούμενη λοιπόν λέει: εσύ να σε ρωτήσω, τον ξέρεις τον ή. Συγγνώμη βρε αγάπη μου, αλλά υπάρχει λόγος που σε ρωτάω. Θύμα. Μου έστειλε πριν λίγο αίτημα φιλίας και το δέχτηκα. Δεν τον γνωρίζω. Παίζει κάτι. Κατηγορούμενη. Δεν μου αρέσει να είμαι αδιάκριτη, αλλά ναι, κάτι παίζει και μου έκανε εντύπωση η Ιωάννα μου. Αρχίσα να τα μου. Θύμα. Ρε, δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας. Θέλεις να τον διαγράψω. Κατηγορούμενη. Σε παρακαλώ όμως μη σου ξεφύγει τίποτα. Θύμα. Όχι, φυσικά, εννοείται αυτό. Κατηγορούμενη. Η ιστορία μου με αυτόν παίζει εδώ και πολύ καιρό. Θα τον φτιάξω εγώ. Θύμα, ό,τι θέλεις εσύ. Κατηγορούμενη, καταλαβαίνεις πως το λέω βρε Ιωάννα μου. Με πείραξε. Θύμα, τον διαγράφω τώρα, μην ανησυχείς καθόλου. Αυτός ήταν ο διάλογος τους. Πολλά μου μαζεύτηκαν. Πολύ αγάπη. Ιωάννα μου, γίνω τ' άλλο. Άδω. Σας είπαμε λοιπόν και τους διαλόγους. Τι άλλο θέλετε, πλούσια ενημέρωση. Εκεί που είπες βιτριόλ, εγώ νόμιζα είχαμε και άλλο κρούσμα. Όχι, απλώς βαρέθηκα να διαβάζω το ίδιο. Βαρέθηκα. Πρώτο ταξίδι Μητσοτάκη μετά την καραντίνα. Σειρά επαφών για Τουρκία, επενδύσεις, τουρισμό και ενέργεια. Πού θα πάει. Ταξίδι Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Εντάξει, άμα πάει κανένα Τελ Αβίβ, κανένα τέτοιο, μια χαρά. Κοσμικά.
κοσμικά. Α, εκεί στα μπουζού και στα τέτοια. Για πόσο θα είναι κοσμικά αυτό θα πάει. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό έκανα έτσι το Ισραήλ. Βλέπω αντίδραση τη Μοσάδη. Μαζί του πάει ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος. Ο Δέλλας νομίζω θα πει. Ο Δέλλας. Ο Δέλλας, ναι. Ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος, ο Γεωργιάδης. Ο Γου μάλλον. Καλού κακού σου λέει, ας τον έχω. Ναι. Μήπως γίνει κάτι να με αναπληρώσει. Να έχω ένα προπονητή. Να με αναπληρώσει. Ο Θεοχάρης. Σκουλίκι και τέτοια. Θα πάει στο Ισραήλ μέσα εκεί. Θα μπαίνει στο Νετανιάχου, ξέρω εγώ, στο γραφείο του. Θα ρίχνει πράγματα. Μίλα σκουλίκι. Τι θα κάνουμε με την ΝΑΟΣ. Ε? Και ο Χατζηδάκης. Εντάξει. Λίγο. Χατζηδάκης δεν είναι που έφαγε το γιαούρτι. Όχι, γιαούρτι. Εδώ και δεν έχει φάει γιαούρτι. Που του είχαν κάνει επίθεση. Όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Ναι, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Είμαστε 6.30, επιστρέφουμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ναι, με όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις και θα ανοίξουμε και μια θεματολογία. Ωραία. FM καινό το μήνυμά σας στο 54222 και φυσικά 2310-287-888 για τις δικές σας γραμμές, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε παρέα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Τον άκουσατε έτσι? Τραγουδάρα, να ξέρεις, από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το οποίο το είχα ξεχάσει, ναι, και ισχύει. Μπράβο που μου το θυμίζεις. Το άκουα πολλές φορές την ημέρα. Είναι η Λας Μουστάρδας. Λασκέτσαπ. Ναι. Λασκέτσαπ. Και μου έκανε εντύπωση την περίοδο που το άκουγα πολύ, μ' άρεσε. Το βάζα και στο παλατάκι, φίλε. Στο ημίχρονο, στα time out, αλλά νομίζω στο ημίχρονο. Γι' αυτό το μπάσκετ στην Αθήνα. Τι χρονιά είναι αυτό το τραγούδι, μπορείς να βρεις? 2008-2009. Όχι. Πιο παλιά. Αυτό μπορεί να είναι το 2. Τι λες, ρε. Θα δεις τώρα. Ναι. Καλά που μου το είπες. Πλάκα, τόσο παλιά πήγαινα. Αλλά υπήρχε το παλατάκι 2002. Ναι, νομίζω το 2000 δεν έγινε το παλατάκι. Ναι, κάπου εκεί έγινε. Ναι. Δες το, με ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά εγώ γιατί το θυμάμαι λίγο αργότερα. Άσε ρε, χένα. 2002, ημερομηνία κυκλοφορίας. Από τις Last Ketchup. Ναι, ναι, Ισπανίδες νομίζω είναι αυτές. Ναι. Ναι. Είχαν πάει και Eurovision. Είναι τραγούδι άκρο σεξουαλικό, okay, αυτό. Αλήθεια. Είναι, ξέρω εγώ, λέει τίποτα μέσα. Ναι. Βασικού του πόσο και τέτοια. Ναι, ναι. Α, τέτοια λέει. Και τα λένε αυτές. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτές. Τότε είχαν γίνει και τα σεξι σύμβολα και αυτά. Όλες χάλια είναι άμα τις δεις μία. Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα πιείς δύο ποτάκια, τρία. Εντάξει, άμα πιείς δύο ποτάκια, τρία και εμείς κινδυνεύουμε. Ναι, έτσι, ναι. Έχω ένα τέτοιο θέμα για μετά, οπότε ας μην το κάψουμε. Ναι. Θα σου πω κι εγώ ανέκδοτα σήμερα. Ναι, έτσι έχω όρεξη για ανέκδοτα. Πριν πούμε ανέκδοτα όμως, πάμε στις εφημερίδες. Έχει πολύ ζέστη. Ναι, θες να το ανοίξουμε το. Έχεις τα ρευματικά σου. Πλάκα, πονάει πλάτη μου από χθες. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή είχα. Πόσο πονάει? Όλοι. Α, όλοι. Αυτό είναι ενισχυτικό. Ξέρεις, ό,τι και να έλεγες, αυτό είναι ενισχυτικό. Ναι. Μου διάζει και το χέρι σου, ναι. Ω, αυτό είναι το κόμπο. Ναι. Γι' αυτό αύριο μπορεί να ξεχωριστώ λίγο. Στο φέρα λίγο. Σιγά-σιγά στο φέρα. Άρχισε πρόλογο. Θα σου στείλω μήνυμα το απόγευμα. Έλα, ανέβασα, έκανα δέκατα. Ναι. Λοιπόν. Εσπεσμένα στο σπίτι και ξάπλα. Πάμε λοιπόν στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με τα νέα. Χτηματολόγιο. Τι έδειξε το τεστ της Αθήνας? 74.000 διασταυρώσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων. Και στον κεντρικό τίτλο, Αθήνα, Παρίσι, Ιερουσαλήμ απομονώνουν την Άγκυρα. Διπλή ασπίδα στο Καστελόριζο. Τι ζήτησε ο Δένδιας από τον Γάλλο ομόλογό του? Τι προσδοκά σήμερα ο Μητσοτάκης από τον Νετανιάχου? Γιατί το Κάιρο τάσεται υπέρ της μερικής ΑΟΣ με την Ελλάδα? Έτσι, θα το πάω μουσικά. Ναι, αυτό είναι πιο ναι, παλιό σίγουρα. Αυτό είναι 1993-1994. Αυτό είναι καρναβαλίστικο. Ναι, ναι, ναι. Σου ταιριάζει. Πάμε στην επόμενη, να πάω κόντρα. Περίμενε. Αν έχω κάτι άλλο εδώ. Όπα. Διεθνής έρευνα. Ο κορονοϊός ύποπτος και για διαβήτη. Θα κάνει κύκλους. Μουδιασμένες οι πρώτες αφήξεις τουριστών. Βοήθησε ή όχι η θέση των γυναικών στην πανδημία? Τι κάνω δηλαδή? Δεν ξέρω. Να πούμε ότι χτες ήρθε και το πρώτο αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη με υποδοχές, ξέρω εγώ, από το Δήμαρχο, από το Χαρδαλιά. Ναι, καλώς ήρθατε και τέτοια, ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά ξεκίνησε
Εκτός από τον τουρισμό και η γυμναστική κτλ. Α, ναι, έκανες γυμναστική πρώτη μέρα. Είχε κράτηση το όνομά σου διάδρομο, ξέρω εγώ, έλεγε Παπαδομονολάκης. Ναι, ναι, ναι. Απλά σε σένα έχει και ένα φραπέ δίπλα. Και ένα πιτόγυρο. Ναι. Να, και με είπε θα κάνεις δύο γύρους. Και λέω εντάξει, κάνω τους. Λέω δύο κοτόπουλο, ψωμάκι απ' όλα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Πάμε στην κόντρα. Το παρασκήνιο του επικείμενου ανασχηματισμού. Τα έλεγα εγώ. Μετά πόσο... το 15 Αύγουστο, ναι, εκεί γύρω στις 20-25 Αυγούστου θα γίνει ανασχηματισμός. Σεπτέμβριο μας είπες. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Θα έρθει όλη η καινούρια κυβέρνηση εδώ στην έκθεση. Α, καινούρια πρόσωπα. Α, νέα μέτρα, προτάσεις. Ναι. Ένας χρόνος διακυβέρνησης, Νέα Δημοκρατίας, πάμε. Γιατί. Και μετά το Μάρτιο θα κάνει εκλογές. Να πούμε ότι εσύ τα λες παρά 10 και αυτοί τα λένε και 10 δύο μήνες μετά. Ναι. Ούτε καν δύο μέρες τέτοιο. Μάλιστα. Όλα τα ονόματα υπουργών και υφυπουργών που φεύγουν ή μετακινούνται. Και είπα και όνομα. Στην κυβέρνηση βουλευτές από κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες. Ποιες είναι οι κρίσιμες. Είπα και όνομα. Ποιος θα γίνει υπουργός. Εξωτερικό κιόλας. Το είπα στον αέρα. Όχι. Όχι. Θα το πούν άλλοι βέβαια και θα πάρουν αυτή τη δόξα. Δεν πειράζει. Είναι ένας εύσωμος πρώην αρχηγός κόμματος. Πρώην άλλου κόμματος. Έτσι. Σε άλλο κόμμα ήταν τώρα. Εγώ το θυμάμαι. Απλά κάνω τώρα. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει τώρα. Θεσσαλονικιός. Όχι από Νέα Δημοκρατία. Όχι από Νέα Δημοκρατία. Έχει διατελέσει και πρόεδρος σε άλλο κόμμα. Έχει βοηθήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχει βοηθήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ναι. Πάμε. Μάλιστα. Ελεύθερο. Α, τέλειωσε. Μπαίνουν κόντρα στην κυβέρνηση βουλευτές από κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες. Ναι. Άρα θα έρθει η ώρα τους και να λάμψουν και εκείνοι. Βέβαια. Κόντρα σε όλα. Τσίπρας στο ΣΕΒ, ο κοροναϊός μας συνάντησε ενώ είχαμε μπει ήδη στην ύφεση. Λέει ότι είχαμε προβλήματα ο κύριος Τσίπρας και πριν τον κορονοϊό, γι' αυτό και οι δικαιολογίες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θες να πάμε στο ριζοσπάστη όχι, στα παιδιά μας. Όχι, μετά. Yeah. Ελεύθερος τύπος. Οι ειδικότητες, τα κριτήρια και η μοριοδότηση. Μάλιστα. Ξέρεις, μοριοδότηση που παραπέμπει. Πάρουμε ένα μόριο. 1492 νέες προσλήψεις, 1012 μόνιμοι σε φυλακές όλης της χώρας. Κάνουν προσλήψεις σε φυλακές. Κατάλαβες. Όποιες το μπορούμε. Είναι... Μοριοδότηση, φυλακές, δεσμοφύλακες. 480 σύνοριοφύλακες με 12μηνη σύμβαση, αιτήσεις κτλ. Κτλ. Κάθε αρχή και δύσκολη για το... Αυτό τι είναι στην Αθήνα, τι γίνεται με αυτό το πεζόδρομο περίπατος. Τι κάνουν εκεί, πρέπει να κλείνουν κεντρικούς δρόμους και να τους κάνουν τέτοιο. Ποδολάγους, θα έλεγα. Έλα τώρα, από πού πήγαμε εκεί πέρα. Δεν πήγαμε καν εκεί πέρα. Περίπατο με τα πόδια ήθελα από πεζόδρομο, άντε πια. Εκεί, από το πεζόδρομο. Ο πεζόδρομο, φίλε μου ήρθε, ναι, ποδολάγος. Τι να κάνω τώρα. Τα φιλιά μας στο Μάρε ήταν σλάμα. Και στον Κυριάκο το φιλαράκι μου. Ποιο γίνεται. Ναι. Χωρίς αυτό δεν. Ανησυχητικό. Ναι. Και. Υπερβολικά. Άστο, μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Να δώσω και την καλημέρα μου στον Σταύρο που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας στέλνει φωτογραφία που ακούει το ραδιόφωνο. Τα πόδια του. Φαντάζεσαι. Ναι. Χαιρετίσματα και στο Θοδωρή και τον Παναγιώτη που μας ακούνε από τα τρένα. Από τις δράγες, ξέρεις, είναι. Τις δράγες, ναι. Έτοιμοι να το κάνουν. Αυτά και με τον. Όχι να αυτοκτονήσουν στι δράγε καπλωμένοι. Πάλι καλά. πάλι καλά, ανησύχησε. Δεν είναι καλύτερο λίγο. Πολύ καλύτερο. Ήθελες να πω κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, πλούσιο ένθετο από τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστρέφει η Premier League, δράση σε Γερμανία και Ισπανία. Παγίδες σε γλώσσα και έκθεση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών. Πλάκα, αυτό που έστειλε μήνυμα που πάει τώρα πρωί-πρωί. Δεν γράφουν σήμερα. Όχι, αυτό τι να μπορεί να είναι πάλι. Αυτό το όνομά του δεν μπορεί να γράψει. Σταύρε, πού πας αγόρι μου πρωί-πρωί. Τι έγινε, τι στοίχημα έχασε και ξύπνησε τέτοια ώρα. Γνωστό Σταύρο. Κολκά. Ξέρω εγώ. Όχι. Αλλιώ θα τον έδινα στεγνά στον αέρα. Όχι. Λοιπόν, πάμε. Άλλη εφημερίδα. Όχι, γιατί δεν έχω αποθηκευμένο τον κωδικό. Λοιπόν, να μην πάμε ρίζο σπάστη, να μην σα βαρύνω. Εφημερίδα συνταχτών, έχει μπροστά σου. Καθημερινή έχω. Καθημερινή. Απομάκρυνση προσφύγων από την πλατεία Βικτωρίας, βουτιά 33,5% στα έσοδα τον Μάιο έναντι του στόχου, ανησυχία για νέο κύμα του ιού σε πολλές χώρες, αυτό το βλέπουμε και παντού γενικά να παίζει, ναι. Δυστυχώς.
Με δύο αιτήσεις η ένταξη στο συνεργασία. Ναι. Έχει έτσι και πλούσιο. Αυτή νομίζω είναι μια καλή εφημερίδα η Καθημερινή για να διαβάσεις όλες τις ειδήσεις από το πρωτοσέλιδο μόνο. Μπράβο. Είναι μια ωραία εφημερίδα αυτή. Να σε διακόψω γιατί έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία 49χρονου. Συνέλαβαν τη γυναίκα και την κόρη του. Άκου τώρα, ρε φίλε. Γυναίκα, σύζυγος και κόρη σκοτώσαν 49χρονου. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Τι κίνητρα, οικονομικά, λογικά. Α, ξέρω, θα φανεί. Λεωφορείο έπεσε σε στάση, τραυματίστηκε μια γυναίκα. Στην πλατεία Συντάγματος. Το είδα σε το μεταξύ το σκηνικό με τον συγκεκριμένο από το πιο καναλίνο Sky. Ναι. Που λέει, ξέρω εγώ, το κάνει ρεπορτάζ στο δρόμο και περνάει ένας από πίσω με αμάξι και ταξί λογικά και λέει, όχι, και φωνάζει. Τα έχετε κάνει όλα μπουρδέλο, ξέρω εγώ. Και λέει, και γυρνάει και του λέει, ανοίξανε και σήμερα. Απίστευτο. Είναι η αποθέωση της ετυμολογίας, νομίζω. Εντάξει, ήταν τέλειος. Ήταν εξαιρετικός. Αποθεώθηκε. Για πες. Τέλειος με την Καθημερινή. Πάλι πίτσι με βιτριόληπτη. Ναι, ρε, κλασικά είπαμε. Με ενστάσεις η πρώτη μέρα των Πανελλαδικών. Πολλές αντιδράσεις γενικότερα για τα θέματα. Πάνω στο ότι ήταν, ναι, γιατί όχι. Φαντάζεσαι. Ναι, γιατί όχι. Και να περιμένει ο μικρός Γιωργάκης για να κάνει μηχανογραφικό και να λέει: περιμένουμε την απόφαση. Περιμένουμε την απόφαση. Αλλιώς δεν συμμετέχω. Έχω γράψει 3.000 μόρια, να, αλλά με το ΚΑΣ μπορεί να έχω. 3.400. Ναι, ναι. Κάνει διαφορά. Βέβαια. Συνειδητοκτησία θεμάτων υπάρχει. Στημένα. Σίγουρα. Θα υπάρχει κάτι ότι θα πέσει αυτό το θέμα. Κάτι. Αλλά εγώ δεν παίρνω. Εγώ παίρνω και εγώ απόσταση. Σαν εκπομπή γενικά, ναι, γενικά δεν τα πιστεύουμε αυτά. Ότι μπορεί να γίνονται. Τι κάνει ο άλλος. Νόμιζα πλένει πια τα πάντα. Τι κάνει. Τι είναι αυτό, μαλλί της γριάς. Σαπουνάδα είναι αυτό. Ναι, ρε φίλε, ωραίο. Και ωραίο. Και ωραίο. Θα λέει κανείς. Δες πώς το τραβάει, ρε φίλε. Ωραία εκπομπή είμαστε. Τώρα. Τώρα ερχόμαστε μισό λεπτό. Κάτσε να κλείσω και τη μουσική. Σκηνοθέτη, κάνε λίγο ένα ίσιο πλάνο, αγόρι μου. Ναι, έχω πάθει αφιερικό. Και περίμενε λίγο τώρα. Δεν θα έπρεπε. Τώρα. Καλά, αυτό πρέπει αυτός, να είναι Θεσσαλονίκη τώρα. Αυτό δεν πρέπει. Δεν παίζει να κάνει ο ίδιο μασάζ. Ναι, ναι. Τον βάλανε για το γύρισμα. Ναι. Πα εκεί και θα είναι κανένα με μύτη που θα βγαίνουν τρίχε από μέσα και τέτοια. Αυτό, ή θα είναι Θεσσαλονίκη αυτό που είναι πολύ. Είμαστε πολύ έτσι τέτοιοι. Μπορεί να είναι Θεσσαλονίκη. Μπορεί. Δεν θα έπρεπε τώρα αυτέ τι κοπέλε να έχουν από κάτω και ένα Instagram. Να ναι, προωθήσουμε την κοπέλα, ναι, που κάνει, ναι, δουλειά, ναι, της, ναι, γιατί είναι, ναι, επαγγελματίας μοντέλο. Μπορεί τώρα, κάποιος να θέλει, ναι, να την πάρει για δουλειές, ρε φίλε. Ναι. Να της άρεσε το προϊόν. Αυτό. Ναι, κυρίως. Τώρα, αυτός που παρακαλάει να φύγει το τηλεοπτικό συνεργείο, πιστεύω. Και αυτή μπορεί να το παρακαλάει, να σου πω. Πιο πολύ αυτός που κάνει τη συνέντευξη και λέει, άντε ήρθαμε, ναι, εδώ πέρα τώρα, ναι, να είχαμε, ναι, να λέγαμε. Ναι, ναι. Τι, 6 ώρα, εγώ θέλω να ξυπνάω, νομίζεις, λέει, από τις 4 για να έρχομαι εδώ. Αυτό είναι απευθείας τώρα. Ναι. Και τι, 7 παρά 10 κάνανε σαπουνάδες και χαμάμ και μασάζ και τέτοια. Θέλω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα άγχος για το αν αποστηρώνονται ή αν δεν αποστηρώνονται, ναι, τα σπάκια. Εγώ το είχα και, και οι πέτρες του μασάζ. Πώς, γελάνε και οι πέτρες. Γελάνε και οι αποστηρωμένες πέτρες πλέον. Ναι. Όσοι θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, στο Open εδώ που είναι και του Προέδρου. Ναι. Το κανάλι. Και μια που είπαμε για αποστηρωμένες πέτρες, άκουσα και ένα πάρα πολύ ωραίο. Τι μπορεί να έχεις για τις αποστηρωμένες πέτρες. Όχι, θα σου το πάω στις μάσκες τώρα. Ναι. Είπε ένας σε έναν άλλον, πέσαν οι μάσκες. Και τον ρωτάει άλλος, οι υφασμάτινες ή οι απλές. Αυτά τα συναισθηματικά σας τα ωραία. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτέων, των συντακτών, Πέτσας, Περίπατος, Πανελλαδικές, για γέλια και έσοδα για κλάματα. Με την πλάτη στον τοίχο, η κυβέρνηση για 20 εκατομμύρια ευρώ στα ΜΜΕ, μόνο ως αστείο μπορούν να εκλειφθούν τα επιχειρήματα του κυρίου Πέτσα κτλ. Φουντώνουν τα σενάρια ανασχηματισμού τον Ιούλιο. Όσο πάμε, πιο νωρίς. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανάθεση έργου 2 εκατομμυρίων, θυμίζει έργα ψωμιάδη. Το κόστος ενός ηλιοβασιλέματος και μιας φιέστασης στη Σαντορίνη, το είδες στο σκηνικό με το Μητσοτάκι να μιλάει και πίσω του να είναι η καλντέρα και αυτά. Εγώ ξέρεις τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Συγγνώμη που θα το πω. Το υφέστη. Ναι, ρε φίλε, λέω τώρα θα εκραγεί. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω πολύ το. Όταν το είδαν εικόνα, πολύ, ναι, το σκέφτηκαν. Γι' αυτό και άδειασε και καλύτερα από το μόνο. Εγώ πιστεύω ντράπηκε το ηφαίστειο και, ναι, δεν το έκανε επειδή το έβλεπε πολλοί κόσμος. Έτσι θεωρώ.
Μάλιστα. Αυτά και με την εφημερίδα των. Και για, για τα αντρικά γούστα. Ναι, για κάτσε, μήπως είναι η κυρία τώρα και αλλάξανε ρόλους. Είναι η κυρία, θα είναι ο ίδιος. Όχι, μήπως αλλάξανε ρόλους. Τώρα κάθεται και κάνει. Λες. Την τρίχα λίγο στην πλάτη μου, μου θύμισε τον τύπο που έκανε πριν. Γιατί κρατάει μια πέτρα. Αν κάνει. Ναι, άμα κάνει βλακεία, θα τη δώσει μια. Πότε πρόλαβαν και χδίθηκαν και αλλάξανε. Εντάξει. Ένα λεπτό δεν κοίταξα. Κοίτα, άμα σ' αρέσει το ένα του άλλου. Όχι, να το Μπουρτάλ. Ο αδερφός του πρέπει να δώσει κάτι. Ο Σακιζιάν. Ναι. Σίγουρα το παιδί. Άμα σ' αρέσει το θέμα, ξεντύνεσαι γρήγορα, πιστεύω. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι. Εδώ τώρα ο συγκεκριμένος δεν κάνει και Μάι Τάι ή δεν κάνει, ξέρω εγώ, και πάλι. Όπω πονάτα, η όμοιμα και τα πλευρά. Πλευριτώθηκα. Ένα ερείπιο που λέει. Πλευριτώθηκα, ειλικρινά τώρα τα χέρια μου δεν μπορώ να τα σηκώσω τους ώμους. Άρα, για αύριο δύσκολη μέρα, αδερφέ. Ήδη χτίζει κλίμα. Πόπο, δεν έχει ξαναχτίσει κλίμα έτσι. Άνθρωπος. Δεν έχει ξανα... Είναι η προπαγάνδα. Πόπο. Το μεταξύ, χτες με τα δύο φιλαράκια μου. Ναι. Αργά έτσι. Φιλαράκια, τα φιλαράκια κάνουν ποτέ αυτό που, το οποίο του χαρακτηρίζει, ναι, ή μόνο ναι, ξέρω ναι, εγώ μαζί. Κάνουν. Κάνουν. Α, ναι. Κάνουν. Σου έχω βάλει σε πρόγραμμα. Λοιπόν. Και μετά λέτε. Κοίτα, λέτε. Σκοπός μου αντικειμενικός είναι να καταστρέψω ναι. την γενικά όλες, ναι, ναι. όλες. Και μετά λέμε γιατί έρχεται ο Μάρελ από το Λουίν. Ή έρχονται οι ξένοι παίξεις και μας παίρνουν τις δουλειές. Δεν ήθελα να πω, αλλά τώρα αφού το είπες. Τα ετόπουλα και τα ετόπουλα δεν παίζουν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μας αδικησάνε. Γεια πες. Με πιάνει μέρα μια βλακεία μου. Εντάξει βλακεία. Και αρχίζω και λέω πω πω τώρα πώς θα πάω σπίτι και έχω μια νύστα από πειλέα τώρα να πάω ανάληψη ας πούμε, στην εξωτική ανάληψη. Σε ανάληψη. Ναι. Και λέω εντάξει το πολύ πολύ λέω να φύγω σε καμιά στροφή λέω και ακούγαμε και Παντελίδη εκείνη την ώρα. Και λέει ο ένας λέει άντε λέει μην λες τέτοια χαζάκια εκείνο και το άλλο. Λέω ρε το όνομά του. Τάδε. Ναι τάδε. Τώρα που το γούρλωσαν τα μάτια μου κάποια στιγμή και λέει τι έπαθες, τι σκέφτηκες. Λέω, και λέω τίποτα, απλά... Δεν ανεβάζεις λέω μια ιστορία στο Instagram ότι είχα ατύχημα τροχαίο και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και ότι είμαι έτοιμος να πω το πείμα. Όχι, α, μη λες τέτοια και δεν κάνει και εκείνο και τ' άλλο. Τι φαντασία. Λέει γιατί να το κάνεις αυτό. Λέω για να μην πάω στην εκπομπή του πρωί, λέω να ρίξω ανύπνο. Και το συμπληρώνει εννοείται. Είναι ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Και το συμπληρώνει και λέει ναι, ναι, να το κάνουμε, λέει τώρα, να το ανεβάσουμε. Και μετά λέει τι ώρα τελειώνει η εκπομπή, λέει 8. 8 και 5 να πούμε ότι είσαι λίγο καλύτερα. Και 9 η ώρα ότι πήρε εξιτήριο κιόλα. Ναι, μετά πες μου λίγο το όνομα να μην παίξει σίγουρα ποτέ. Να μην παίξει σίγουρα. Ναι. 8 και 5 λέει θα γράψουμε ότι είσαι καλύτερα και 9 η ώρα ότι πήρε και εξιτήριο. Ναι. Εντάξει, ναι, οπότε ναι, δεν είναι γλίτωση. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το κοινοποιήσει για να το δω εγώ. Για να το δεχτώ. Οπότε, άμα είσαι χάλια, δεν νομίζω να πει να το κοινοποιήσει. Εγώ αυτό θα το. Εγώ το δω. Τον έχω. Να κάνει tag. Δεν, στο story δεν σε βρίσκω. Να ξέρει, δεν το βρίσκω. Άρα την πατήσατε. Άρα πες το να το σβήσει. Το έχουμε κάνει θα ήδη. Θα τον μπορεί να σε ακολουθήσει πλέον. Α, ωραία. Για να βλέπεις τις κοινοποιήσεις, να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια θέματα. Για τέτοια πρόπτα, αδερφέ. Ναι. Μηχανή οδηγάμε, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, θα διαβάσεις τα δικά σου. Δεν είναι αυτή σήμερα για η Φέστη. Αυγή, ριζοσπάστη, αυτά θα διαβάσεις. Ναι, να μην διαβάσουμε για λίγο για τα συντρόφια. Λοιπόν. Και ελεύθερη ώρα θέλω να μου βρει. Σύντροφη. Α ξεκινήσουμε από ελεύθερη ώρα λοιπόν. Δεν τη βρίσκω, οπότε ξεκινήσουμε από το ριζοσπάστη. Ριζοσπάστη. Η φωνή των υγειονομικών θα ακουστεί ξανά δυνατά στο πλευρό του σωματεία και φορείς που οργανώνουν κινητοποιήσεις έξω από νοσοκομεία και παιδί. Στήριγμα στον αγώνα του η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ για ένταξη του νοσοκομιακού προσωπικού στα ΒΑΕ. Μαζικό μήνυμα καταδίκηση των διαλυτικών σχεδίων κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλληλεγγύη από σωματεία και φορείς της Αττικής. Που υποδέχτηκαν τον περασμένο Σάββατο τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ στο Σύνταγμα. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις κλπ. Έχει εδώ και απόψεις. Διαβάζω και εξασφαλίζω τον ριζοσπάστη στο σπίτι για τη συνδρομή. Έχουμε και συνδρομή δηλαδή. Θα μου πεις από τις πιο παλιές εφημερίδες ο ριζοσπάστης. Πρέπει να βγάλουμε μια μέρα και τον Μπογιόπουλο εδώ πέρα να τα πει. Ναι, βγάλω τον. Δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη. Άνθρωποι στον δρόμο. Άνθρωποι στον δρόμο. Πάμε στα λιγότερο συντρόφια τώρα. Ναι. Αλλά δεν υιοθετώ. Άνθρωποι στο δρόμο τους πήραν από την κόλαση της Μόριας και τους πέταξαν στις πλατείες της Αθήνας. Η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να περιθάλψουν τις οικογένειες που στηβάζονται στην πλατεία της Βικτωρίας. Από επιτυχία σε επιτυχία,
Νίκος Μηταράκης. Θα τη διαβάσει όλη την Νίκος... Όχι, στο προσφυγικό. Δεν είναι, μόνο τίτλους έχει. Δεν έχει. Είναι... Καθαρό μήνυμα Τσίπρα στο ΣΕΒ, όχι στις συντάξεις, στις συνταγές. Ποιες συντάξεις, καταστροφής. Αυτά και από την Αυγή. Ωραία. Με τη δροσούλα. Θες να μας δώσεις την ελεύθερη ώρα? Όχι, την εσπρέσο θα σου δώσω. Πίνω και έναν εσπρέσο εγώ. Διπλό. Λοιπόν. Τρέλα στους οίκους αντοχής. Πάμε λίγο. Έχει ένα ταφ κόκκινο, αλλιώς είναι ανοχής, αντοχής. Αυτό το ταφ είναι για να μην πέφτει το ρεπορτάζ στα κόκκινα φανάρια των νέων μέτρων. Κάτσε να βάλουμε κόκκινα φανάρια. Βαράει, κάτι προντάει. Κάτι άκουσα. Χτύπησες τίποτα τα πόδια σου? Όχι. Oh. Μπορεί το μικρόφωνο που έκανα. Ή μπορεί να βροντάνε. Να την βροντάνε. Λοιπόν, με τη μεζούρα ανάμεσα σε πελάτες. Οπα. Αυτό ανάμεσα σε πελάτες και γενικά σε αυτούς χώρους δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό αυτό. Με τη μεζούρα ανάμεσα σε πελάτες, οι αίρειες του πληρωμένου έρωτα. Οι αίρειες. Τις μάσκετς και τα χρονόμετρα. Με χρονόμετρο θα τα βλέπεις, θα σηκώνει και τα μπελάκια και τσατσά, θα λέει καθυστερείς 2 λεπτά. Τέλειωνε. Θα μπαίνει γη, ναι. Άραβες. Υπεύθυνη, έπρεπε να το πεις. Έλα, εδώ μιλάμε την πρόσθετη σαν αφού. Το χορό εννοούσε, το τσάτσα. Ναι. Γιατί δεν είχα χορό. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Χωρί τη σκυλιά, σούπερ γιότ και εγκυμοσύνες. Το πάρτι στην Μαρίνα του Φλίσβου. Για την Λοΐζου και τον βασιλιά του Real Estate. Α, παρτάρουν αυτοί, κάνουν εκεί χορούς, σκυλιές, έγκυ. Τι έβαλες, έβαλες κάτι συγκεκριμένο τραγούδι? Περιμέναμε τα κόκκινα φανάρια. Δεν έχει καμία σχέση με τα κόκκινα φανάρια, αλλά είναι άλλο κόκκινο φανάρια. Η Ιωάννα και Έφη τα έσπαγαν μαζί στον Αργυρό. Κοσμοσυρωή στην πρεμιέρα των οίκων ανοχής μετά το lockdown. Τον οίκον. Ναι, μετά το lockdown είχε ωραίες κοσμοσυρωή. Δεν θα έχει. Και σκηνές στα κρεβάτια βγαλμένες από φαρσοκομωδία. Τι μαλώναν και του φώναζε η άλλη, τέλειωνε και αυτός δεν μπορώ. Έλεγε, του είπε τόσο καιρό έλειπες. Ναι, και ναι. Τώρα με που ήσουν τόσο καιρό, ναι. Και ναι. Δεν πιστεύω να κάνεις κάτι με άλλη αυτό το διάστημα. Α, το έλεγε τόσο καιρό. Ναι, τόσο καιρό. Κεράσι ποτό, τέλης παρέα. Ναι. Αυτό είναι κακό αυτό τώρα. Κάποιος μπορεί να θυχτεί τώρα από αυτό. Πηγαίνω με όλα τα άλλα που λέτε να θυχτούν. Ναι. Με όλα αυτά που λέμε. Ένα σοβαρό μαγκαζίνο είμαστε εμείς. Ναι. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, τελειώνουμε, έγραφα ντοκουμέντα της προδοσίας. Ελεύθερη ώρα δεν έχει. Πώς τα εγκλήματα του Σιμίτη οδηγούν έως και σήμερα σε εθνικές ήττες. Το αποκαλυπτικό βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου και του Νίκου Μελέτη. Μελέτη, βιβλία θα γράφει. Φέρνει στο φως απόρριτα τηλεγραφήματα των Αμερικανών μετά τα ίμια. Μας έσυραν σε άτακτη υποχώρηση υπέρ της Τουρκίας. Άτακτη. Ο Ερντογάν έχει έτοιμο από το 2014 σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα. Αλλά γιατί δεν το κάνει? Γελιότητες, η κυβέρνηση διαψεύδει τον Γεραπετρίτη για τον ανασχηματισμό. Οπα. Θύελα για την καθυστερημένη καταβολή των 534 ευρώ. Ισχύει. Τα χρήματα μπήκαν τελικά χτες το απόγευμα. Α, μπήκανε. Έτσι λέει. Κύριε συνάδελφε, σήμερα... εσείς που τα περιμένατε χθες και δεν κεράσατε. Έτσι, τον καφέ, μην χαθείτε σήμερα. Ναι, μην χαθείτε, σας ψάχνουμε. Ξημιωσύνη, κάτσε να δω. Πριν μια ώρα, οπότε δεν μας ακούει τώρα. Κατάθεση σοκ εμπλέκει ευθέως τον Παπασταύρου. Παπασταύρου ήταν ο ιδιαίτερος του Σαμάρα. Ο Παπασταύρου δεν ήταν μαζί με την. Ναι, με τη Βουγιουκλάκη στο σχολείο, ο καθηγητής Παπασταύρου. Ναι. Η προανακριτική. Σε ποια ταινία? Η Βουγιουκλάκη. Το ξύλο βγήκε από την παράδοση. Παπασταύρου. Ναι. Ναι. Παπασταύρου. Όχι, ο κύριος Φλωράς. Ο κύριος Φλωράς είναι ο καθηγητής, ο νέος. Ναι. Παπασταύρου είναι ήταν ο μπαμπάς της Βουγιουκλάκη, άρα και η Βουγιουκλάκη. Ναι. Εκτός αν ήταν εξαγιστίας, παιδί μου. Ναι. Μα κύριε Φλωρά. Πώς ήταν οι άλλες? Είχαν και οι άλλες όνομα. Δεν είχαν και οι άλλες που. Όχι, οι κοπέλες που έλεγε. Του το είπε η Σιμαροβινογεννάκη, που το είπε στη τέτοια, που το είπε στη. Δεν θυμάμαι αυτές. Ναι, αυτές. Ας μας στείλουν οι άλλες. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες. Νομίζω εσύ ως φτάσαμε και στις 7 η ώρα. Να μην πούμε και αθλητικές εφημερίδες. Α, ναι, συγγνώμη. Ή να τις πούμε μετά. Να τις πούμε μετά. Να τις πούμε μετά. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 7. Επανερχόμαστε με αθλητικές εφημερίδες, με καιρό, με οροσκόπιο, με θεματάκια ωραία που σας έχουμε ετοιμάσει και κάτι άλλο χρωστούσαμε και ανέκδοτα δυστυχώς.
Αυτό. Πάμε σε... Δυστυχώς. Ναι, πάμε σε διάλειμμα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, κάνε... Ακούστε και το κρακ κρακ, γίνει απλά. Πάμε. Άλλες εποχές τώρα. Ναι, ναι, ωραίες. Μένα μου αρέσαν αυτές. Τώρα δεν τα βγάζουν άλλο τέτοια τραγούδια ωραία. Θέλω και το ρεφρέν να ακούσουμε. Ναι, ναι, θα βάλω. Εννοείται, εννοείται. Αλλά ήταν ωραία τραγούδια, φίλε. Είχαν, τα άκουγες και ένιωθες ναι, κάτι. Ναι. Μια ειδικά, ζέση. Ειδικά Δέσποινα τότε, εκείνες ναι, εποχές. Ναι, ναι, ναι. Είστε τυχεροί, προνομιούχοι θα σας... Και τη Γαρμπή στα καλά της προλάβαμε. Μεράκλης. Ναι. Πάμε να ακούσουμε. Σας πρόλαβε, όχι. Το ρεφρέν. Γυγνιστείτε. Ναι, ναι. Ωραία. Πρωινή μουσική. Χαλαρή πρωινή. Ναι, ναι, ναι. Άμα είσαι σε, από after σε after, ναι, τώρα καταλήγεις ένα τέτοιο. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα χιλιάδες μηνύματα που έρχονται συμπαράστασης που παρόλο το, την κατάσταση μετά από αυτό, μετά τη σφοδρή αυτή σύγκρουση που είχαμε 4 βιτιοφόρα στην Εθνική Οδό ερχόμενος από τη Βασιλή Σόλγας. Ποιος είναι? Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όπως καταλάβατε είμαι εδώ, είμαι παρόν, ναι. Είμαι ζωντανός, είμαι όρθιος. Και το όρθιος δεν το λέω. Λοιπόν, να, ελεύθερη ώρα, ρε. Κάει και η εικόνα της Παναγίας εμφανίζεται. Έλα, μπράβο, μπράβο. Μας άκουσαν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Απίθανο. Μας άκουσαν. Ω, και αυτό καλό. Αυτό είναι που διάβασα. Το διάβασα, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, λοιπόν. Απίθανο. Είμαι εδώ. Έτσι. Ναι, έχω μήνυμα, εντάξει, σχόλιο πρώτο. Το πρώτο σχόλιο για τη διαφήμιση. Εγώ είμαι μακριά, να ξέρετε, δεν τον ακουμπάω τώρα, μην νομίζετε. Όφτασα το κουμπί. Έχω την καλημέρα από τον Γιάννη, ο οποίος λέει: κάνουμε, λέει, τις τελευταίες μας προσευχές να μην ξεκινήσει η Premier League. Για να μην γίνει ναι, έγκλημα. Ναι, εγώ, κι εγώ. Γιάννη, φίλε μου, μπορούμε να οργανώσουμε έναν χορό της βροχής. Μπορούμε να οργανώσουμε μια ολονυχτία, μια αγρυπνία, να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, στην Αγγλία, να μην ξεκινήσει ποτέ αυτό το πρωτάθλημα της ντροπής. Ένα πρωτάθλημα που νομίζω ότι μπορεί να αυξήσει ραγδαία τα κρούσματα του κορονοϊού, ναι. Και θα ήταν ένα λάθος για την ανθρωπότητα να ξεκινήσει, να γίνει η Αγγλία η σύγχρονη Γιουχάν της Ευρώπης. Επιτέλους βάλτε ένα, μια παύλα σε αυτό το πρωτάθλημα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Κινδυνεύει ο τουρισμός. Κινδυνεύει ο τουρισμός για τα επόμενα 10 χρόνια αν έχουμε πολλά κρούσματα στο μεγάλο νησί. Επιτέλους να επέμβει η βασίλισσα της Αγγλίας, ο Κάρολος, ο Νταϊάννα. Ο Νταϊάννα. Η Νταϊάννα. Νταϊάννα Ρος. Ναι. Και Ρέιτσελ. Υπάρχει Νταϊάννα Αμερικάν. Ρος. Εγώ είπα από τα φιλαράκια, είπα Ρος και Ρέιτσελ. Εντάξει, εσύ το είπες πιο. Φλιβερό, ναι, βάλτε τέλος σε αυτό το πρωτάθλημα. Βάλτε μια παύλα. Ας γίνει με κλήρωση, ας ναι. Και αν γίνει, γίνει κανένα λάθος και στην κλήρωση, ας κάνουν και δεύτερη κλήρωση. Μέχρι να βγει τσέλσι. Γιατί είστε τόσο κοφαρτοί που μπορεί και στην κλήρωση ναι, να πάρει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, βλέπεις 30 χρόνια διαφορετικά. 30 χρόνια αχρηστία. Αυτά τα κομμάτια που βάζει η εκπομπή και νομίζω θα τα καθιερώσουμε κιόλα. Τώρα, ας πούμε, έβαλα αυτό εδώ. Τι γνώμη έχεις, για έλκο εκείνου, τι γνώμη έχεις? Λατρεύω. Λατρεύω. Αυτά τα τραγούδια ξέρεις που παίζουνε, πότε παίζουνε. Θέλω να μου δώσεις ακριβώς το στίγμα πότε παίζουνε. Μ' αρέσει όμως που το προηγούμενο, ας πούμε, τραγούδι έλεγε ο Λύπης από το σπίτι και εγώ ναι. Ναι. Είναι ταιριάζουν με την ώρα αυτή. Φεύγουν οι άντρες από τα σπίτια τους να πάνε στη δουλειά. Οι άλλοι μένουν μόνοι μες στο σεντό, μες στο σαλόνι. Έρχονται οι παράνομοι. Ναι, τώρα άντρες. Μιλάει για τα πρωινά σεντόνια. Τα ναι, ναι. Υγρά σεντόνια, πώς ναι. Το είπε. Μέσα σεντόνια μυρίζει ακόμα. Η ιατρική κολόνια. Ναι, κολόνια. Αυτό. Είναι δηλαδή, έχουν να κάνουν με την ώρα που μιλάμε και κάνουμε εκπομπή. Αυτά παίζουν και τέτοιες ώρες περίπου. Όχι τέτοιες ώρες, λίγο πιο νωρίς. Που έχει τελειώσει. Πω, εντάξει. Το δέχομαι ότι δεν θα έρθεις κάποια μέρα τις επόμενες. Δηλαδή, το σέβομαι. Τι έγινε. Η δημοσιογράφος, αυτή που κρατάει το μικρόφωνο. Ήταν και πριν η δημοσιογράφος. Δεν την πρόσεξα τώρα, ναι. Ο καφές τώρα άρχισε να λειτουργεί. Προλαβαίνουμε. Με τη μηχανία μου πεταχτούμε μέχρι την παραλία, άνετα φτάνουμε. Δυστυχώς δεν έχω μηχανή, γιατί μετά το τροχαίο είναι στο συνεργείο.
Ξέρεις τι, πάνε, πετάξου τώρα, προλαβαίνεις μέχρι το, να πας και να σε δούμε εκεί πέρα και να το βγάλω βίντεο. Ναι, και να σε αποπείς... Φρέντο Κωνσταντίνο, παιδιά, 6-8 στο Λίβερο και τέτοια. Μια μέρα πρέπει να το κανονίσουμε, πρέπει. Λοιπόν, ακούστε. Κάθε πρωί είναι στη γύρα ναι, δημοσιογράφη όλων των καναλιών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πάντα εκεί. Εκεί, μπροστά στο λίγο ξενοδοχείο. Θα φτιάξουμε ένα πανό. Και θα το βάλουμε ένα βαστάζο να το κρατάει εκεί πέρα. Ξέρω. Είναι ένας τύπος με μια μηχανή, το ξέρεις φαντάζομαι, που γυρνάει με την τεράστια σημαία του ΠΑΟΚ. Εμείς θα κάνουμε ένα Φρέντο Κωνσταντίνο, Λίμπερο κτλ. Και τριγυρνάμε τη μηχανή με αυτό. Φαντάζεσαι. Να μια δικαιολογία να μην έρχομαι το πρωί στην εκπομπή. Σου λέω είμαι με τη μηχανή και τη σημαία στο δρόμο. Τέτοιου είδους διαφήμιση δεν νομίζω ότι την έχουμε ακόμα ανάγκη, αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν, θέλεις να διαβάσουμε στα αθλητικές εφημερίδες να ολοκληρώσουμε έτσι. Πάμε στα... Θα κρατήσω την ώρα των σπορ τελευταία για ευνόητους λόγους για να κάνω τη σύνδεση μετά με αυτό που θα παίξουμε. Ωραία. Πάμε Sport Time. Πάμε Sport Time. Σε εκείνα. Συνεχίζουμε με τη Sport Time. Σε θέλω γράφει η Sport Time. Σε θέλω, με θέλεις, γιατί μπορεί δεν να είναι στη λίστα μετά να παίξει αυτό, να ξέρεις μετά. Ναι. Θέλω, ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο. Με θέλεις και εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε. Το έχω μετά να δω να παίξει. Όχι, έχω άλλο ωραίο. Πάμε, Sport Day, Sport Time. Λοιπόν, Sport Time, σε θέλω λέει Παναθηναϊκός και Βηγιαφάνες έχουν βρει κώδικα επικοινωνίας και αν ξεπεραστεί το εμπόδιο της Μονάρκας, ο Αργεντίνος θα επιστρέψει. Ωραίος παίκτης. Σε πολλά μάτς ήταν ο Βηγιαφανής ήρωας. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο, δεν είναι απλό να το σπάσει, αλλά αισιοδοξεί. Το νου μας στα παιδιά γράφει τώρα, βέβαια πρέπει να κάνω super zoom για να δω. Ήταν πάντως για τη Super League, για τα play out αυτό το νου μας στα παιδιά. Της χτύπησαν την πόρτα για την ΑΕΚ, αποκάλυψη κιόλας. Για τον Βέρντε είναι το συγκεκριμένο. Αποκαλύπτει αραβικό ενδιαφέρον για Βέρντε. Πάνε γιατί εδώ δεν έχει zoom σε αυτό που ήρθα. Ποια η θέση της ΑΕΚ για τον Ιταλό, πως ο Καρέρα εκτόξευσε τον Λιβάγια σε νούμερα Champions League. Ναι. Επίσης διαβάζω οι αμοιβαίες υποχωρήσεις του 28χρονου Χαφ και των Πρασίνων. Και σε ένα άλλο θεματάκι βασχετικό, ψάχνει πεινασμένους. Δύσκολο είναι να τους βρει. Παναθηναϊκός τώρα, ψάχνει πεινασμένους. Λάντρι, Νοκό και Μάρκους Φώστερ βρίσκονται πολύ κοντά στους πράσινους γιατί δένουν με το νέο μοντέλο. Mm. Μετά τον deal με Πούγκουρα ακολουθεί και ο Σένκεφελτ. Αυτά για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Κόκκινος πρωταθλητής. Ναι. Mm. Εκτόξευση του Αφρικανού με Μάρτινς, χρυσό βέλος για τον Καμαρά. Φτιάχνουμε άγρια. Χρυσό βέλος. Σε θέλω. Ασημένιο, μα έλεγε, θα ήταν η Mercedes γι' αυτό. Η ώρα το σπόρο όμως έχει ακόμα πιο ωραίο. Ο θρίαμβος του Τσούμιτς, πρώτο σκόρερ της Σερβίας το 2020 με 11, με την Γκόλδια. Το πρώτο το κρατά. Ρεσιτάλ αλτρουισμού, η Βαλμπουενά και Έλα Ραμπή, μάχη για την πεντάδα στα τρία καυτά μάτς κλπ. Η γάτα ένθετη εφημερίδα. Η γάτα είναι μέσα στο τέτοιο τώρα. Στον κόκκινο πρωταθλητή. Η γάτα δεν θα μπορούσε να ήταν ένθετο στο γάβρο. Και να ο κυνήγα... γάβρος να ήταν ένθετο στη γάτα μάλλον. Στο στομάχι της γάτας. Ναι, σωστά. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για πάνε ελεύθερη ώρα. Όχι, σου έχω πριν ελεύθερη ώρα. Ώρα των σπορ. Ναι, γι' αυτό τώρα... πάμε μέτρος που... Θα σου πω μόνο στο φως των σπορ. Έχει... Δώσε φως. Δώσε φως στην υπόθεση. Έχει τίτλο «Στο σκαμνί του Κάς». Έχει το σήμα του ΠΑΟΚ. Και από κάτω λέει στις 6 Ιουλίου πρότεινε το ανώτατο δικαστήριο της Λοζάνης να εκδικαστούν οι προσφυγές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για την πολυδιοκτησία με τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν τον υποβασμό των ασπρόμαυρων. 6 Ιουλίου λοιπόν πρότεινε το ΚΑΣ. Ο ΠΑΟΚ τη δέχτηκε αυτή την ημερομηνία. Εξάνθη, όπως διαβάσαμε πριν, ζήτησε 2 εβδομάδες παράταση, δηλαδή να πάμε 20 Ιουλίου, ενώ το πρωτάθλημα τελειώνει 19, αν θυμάσαι. Δεν είναι λίγο κουφό όλο λίγο αυτό τώρα? Κουραστήκανε για αυτό. Ναι. Μέτρο Σπορ. Ναι. Τώρα Μέτρο Σπορ θα... Τίτλος και το 2020 σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι παίζει και ο Άρης με τελικούς συμμετέχοντες. Ναι. Έμφαση στην ψυχολογία με ξεμπούκωμα κόντρα στον Όφη. Παίκτες και Φερέιρα προσπαθούν να χτίσουν στα θετικά της εμφάνισης στο ΆΚΑ για να μην χαθεί η δεύτερη θέση και στα play-off.
Επίσης σημαντικό το ίστατο χέρε, το οποίο λησμονήσαμε να το αναφέρουμε τις προηγούμενες μέρες. Η οικογένεια του μπάσκετ αποχαιρέτησε χθες μέσα σε κλίμα θλίψης στο Γιάννη Πολίτη. Βελτιωμένη πρόταση. Ο Άρης θέλει να κρατήσει τον Κουέστα και αυτός είναι ο λόγος που ανεβάζει την προσφορά του. Ποιο είναι το σκεπτικό των ανθρώπων της ΠΑΕ? Πέφτουν υπογραφές. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακοίνωση του, η ανανέωση του συμβολέου του Ματίνια. Ακολουθεί ο Γκάμα. Καλημέρα για να έχω ρεπό εγώ. Τέλεια. Καλό αυτό. Ποια μέρα? Σήμερα. Που θα έχει υπογραφές και ανανεώσεις. Α, ναι. Ω, τέλεια. Έχεις ρεπό. Ναι. Τέλεια. Θα έρθει και χούραστο αύριο εδώ, μια χαρά. Τέλεια. Θα έρθω και θα πω τι έγινε, ανανέωσα. Θα έρθει και χούραστο μόνο αύριο εδώ, μια χαρά. Πέμπτη πάμε. Πέμπτη πάμε. Πέμπτη πάμε. Κατερίνη δίπλα είναι, μια ώρα είναι. Άιντε. Ναι. Αυτά για την Metro Sport. Sport Day. Σπίτι του. Σπίτι. Η προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Βηγιαφάνιες για τριετές συμβόλαιο. Οι συζητήσεις του με την Μονάρκας και η διάθεση των Πρασίνων να τελειώσουν άμεσα το deal. Τέλος ο Ζαχίντ. Σκέψεις Αλαφούζου για δημόσια τοποθέτηση. Επαφές με τον Μπαρτ. Μας το Στίβ Μπαρτ. Όχι. Ούτε εγώ. Αγέντες άσου να δούμε. Μετά τον Μπούγκουρα. Ο Μπαρτ. Ο Μπούγκουρας δεν είναι αυτός που... Ο Πούμπουρας είναι αυτός, συγγνώμη. Ο Μπούγκουρας. Μετά τον Μπούγκουρα. Μη με κοιτάς έτσι. Μετά τον Μπούγκουρα σειρά για εκτέλεση... για επέκταση. Εκτέλεση. Θα αρχίσουν να εκτελούν παίκτα. Δεν ανανεώνεις. Τα! Δεν ανανεώνεις. Πάρτα. Τελείωσε. Σειρά για επέκταση πέμπτη. Ναι. Ο Σέγκεφελτ λοιπόν. Δίπλα σου. Το μήνυμα σε Μίσιτ, η εξέλιξη με Βιερίνια και η απάντηση σε Άρη. Χαλτά. Άρης, με κόσμο το κύπελο, η επιστολή στον Αβγενάκη και η βιτριολική διαρροή για τα ψυχολογικά του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ολυμπιακός με το μυαλό στην πόλη, άσο στο μανίκι κτλ. Αυτά με τις αθλητικές νομίζω τις καλύψαμε. Και μιας και καλύψαμε τις αθλητικές εφημερίδες. Νομίζω ότι όχι, ότι πρέπει να πάμε και λίγο να ικανοποιήσουμε την όρεξη του κόσμου της ΑΕΚ. Α, για εννοείται, ένα κομμάτι εννοείται. Το οποίο τους αφορά, είναι για το νέο γήπεδο. Είναι μια προσπάθεια από τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Εν Σαλίβα. Εν, που είπαμε πριν, τον Εν Σαλίβα. Ο οποίος είναι Καναδός. Δεν φαίνεται. Ναι, Βέρος Καναδός. Βέβαια. Βέρος Καναδός, Σάκης Βέρος. Ναι. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από την μουσική έτσι, προσπάθεια του Εν Σαλίβα. Το κομμάτι λέγεται Σκληρά. Χωρίς σχόλιο. Μπορείτε να το βρείτε και ως Έλα στο γήπεδο και τέτοια. Ναι. Θα δώσουμε μετά link ως εκπομπή. Να πούμε ότι δεν τραγουδάει ο Ράμα. Ναι, δεν είναι κάποιο προϊόν της κυρίας Πάνια της ναι, εκπομπής. Ούτε ο Ράμα τραγουδάει, ούτε ο Φορτούζη. Ούτε ο Λίλα. Ούτε ο Λίλα, ναι, δεν τραγουδάνε αυτοί. Λίλα, είναι ο Εν Σαλίβα. Ναι. Λίλα Πάουζ. Πάμε να ακούσουμε. Λίλα Πάουζ. Στην Ια Φιλαδέλφια. Εντάξει, νομίζω ήταν και. Κέφαλο. Όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο. Όλα τα δικέφαλο. Ομάδα μου πει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο. Όλα τα δικέφαλο. Έλα στο γήπεδο. Στην Ια Φιλαδέλφια. Σε Μιτσόμπαρο θα έπαιζε. Ναι. Όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πει πολύ σκληρά. Φαντάζομαι ένα να το τραγουδάει και να το χορεύει λίγο αυτό. Τη ΑΕΚ. Ναι. Ήσουν να χτες για καφέ εκεί. Εγώ φαντάζομαι κάποιο πίσω από πίσω. Του Ντέμι και το ρίπο από πίσω. Φαντάζομαι έναν ο οποίος έχει φημολογείται ότι έχει φύγει σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής να το χορεύει σε μπιτσόμπαρο. Με ένα πουρο. Ναι, με ένα τεράστιο πουρο. Όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πει πολύ σκληρά. Α, έτσι πάει μέχρι το τέλος. Μπορούμε να το έχουμε για χαλάκι. Αυτό μπορεί να κολλήσει άνετα σε μπιτσόπαρο, όπως είπες, με λοκομόντο ναι. Μετά. Ναι. Τον γκολ που λέει. Ναι. Να είναι λίγο. Ναι, ποδοσφαίρο. Ξέρω εγώ, beach bar, καλοκαίρι, summer, ήλιος. Καυτά κορμιά και τέτοια. Εντάξει, θα ξέρεμε, είσαι λίγο προθυσιάστηκες λίγο. Εντάξει, θα ξέρετε. Ξαπλώστρες εκεί, χαμός.
Πρωτοσαλάτες. Έβαλες και μια ξαπλώστρα να είσαι και λίγο ξάπλα. Μην και κουραστούμε. Καλή ξαπλώστρα. Μην και κουραστούμε. Λοιπόν, αυτά και από την, από την ΑΕΚ. Έχεις ανέκδοτα, είπες. Ή θες να τα κρατήσεις για το τέλος. Όχι, θα πω καιρό πρώτα. Α, για πες μας λίγο, τι καιρό έχει. Το έχω μπροστά μου. Το κομμάτι έβαλες. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης μας είναι στους 23 βαθμούς. Που σημαίνει ότι... Το πρωί είχε αεράκι. Είχε μια δροσά. Ναι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αύριο, έτσι γενικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να δούμε και το Σαββατοκύριακο. Για πάμε. Που πλησιάζουμε. Έλα με τις διαφημίσεις αυτές εδώ πέρα. Μη. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε μέχρι τους 30 βαθμούς. 29 με 30 ανώτεροι. Με κάποιες πιθανότητες βροχής στα ορεινά. Εμείς δεν είναι ορεινά, δεν είμαστε. Ναι, οι οποίες μπορεί να φύγει κανένα συννεφάκι, ρε παιδί μου, έτσι από το τριγύρο. Το πες, μπορεί να φύγει κανένα. Ναι, θα φύγει καμία. Λοιπόν, το ίδιο σκηνικό ακριβώς θα έχουμε και αύριο. 19 βαθμούς χαμηλότεροι, 29-30 οι μεγαλύτερες. Την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, πάμε 30-31. Με πάλι μια πιθανότητα έτσι για καμιά ψηλή βροχούλα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ηλιοφάνεια. 19 βαθμούς με 31 περίπου. Και εδώ τώρα μου δείχνει πρόβληση για Δευτέρα, Τρίτη, πολύ μεγάλη πιθανότητα βροχής μετά το Σαββατοκύριακο. Οπότε προσοχή στους δρόμους, αν οδηγάτε, αντε μην πάνε, έχουμε κανένα. Φαγωθήκε, το είπατε σήμερα, σκάσατε να το λέτε. Δεν θα οδηγήσω σήμερα. Τι, αφήσει τη μηχανή εδώ. Θα την πάω μέχρι σπίτι. Αν θα μπει μέχρι το σπίτι, πολλά μπορεί. Πολλά μπορεί να γίνουν μέχρι το σπίτι. Περνώντα τώρα να πέσει ο Λευκός Πύργος πάνω. Αυτά λοιπόν και με τον καιρό. Ξεκινά. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Ναι. Περίμενε να βάλω τον drum roll. Εννοείται. Και μετά έχεις και ένα θεματάκι, είπες. Ναι. Ωραία. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα ημίωρο γεμάτο. Μια μισή ώρα γεμάτη. Θες να ξεκινήσω εγώ με ένα τώρα. Για ξεκινά για να μέχρι να βάλω το... βασικά, το έχω έτοιμο τον drum roll. Ωραίο. Έχει άλλο ήταν αυτό. Όχι, το ίδιο. Ναι. Πώς μου φάνηκε λίγο πιο μακρόσφυρτο. Ένας που η γυναίκα του τον έχει κάνει τάρανδο, τον έχει απατήσει τέλος πάντων, επισκέφτεται τον γιατρό. Γιατρέ μου, έχω σοβαρό πρόβλημα. Γιατί, επειδή τον απάντησε. Ναι, γιατρέ μου, έχω σοβαρό πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, αγαπημένα μου? Η γυναίκα μου είναι πολύ άπιστη. Ωραία. Και δεν βλέπω πώς μπορώ να σας βοηθήσω με αυτό, αγαπητέ μου. Εγώ παθολόγος είμαι. Γιατρέ μου, με κερατώνει με τον πρώτο τυχόντα, όμως εγώ δεν βγάζω κέρατα. Μήπως χρειάζομαι ασβέστιο? Κενό, έτσι από πίσω. Ναι. Τα δικά σου νομίζω είναι καλύτερα. Εγώ επειδή δεν το βρήκα. Θες να το πάμε να αλλάξει? Όχι. Έχεις ένα δηλαδή αυτό. Αυτό ήταν ένα το καλό. Ένα και καλό. Α, εγώ χτυπάω σαν κόμπρα. Χτυπάω και φεύγω. Το θέμα είναι μην φύγει και δεν έρθει αύριο. Ναι, ψαρτάται. Αυτό είναι θέμα. Για πες. Έχω δύο. Ναι. Α, να πούμε ότι όποιος θέλει να μας πει κανένα ανέκδοτο έτσι καλό, γιατί τα δικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε να ακούσουμε κάτι χαμηλότερο επίπεδου. Όποιος θέλει. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Παναλαμβάνω, 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Όποιος θέλει για ανέκδοτο, για καλημέρα, για οτιδήποτε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Και τα μηνύματά σας, ναι. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54222 με χρέωση 62 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Για πες. Λέει, για το όνομα λέει της εκπομπής, ο Γιάννης λέει συμβουλευτήκατε τον Σεφερλή από εσέ. Τι. Τι είπε. Πες το, δώσ' τον στον αέρα. Δώσ' τον, στεγνά. Στεγνά ή στιγνά είναι. Ποιος είναι ο Βασίλης. Περίμενε, δώσ' τον στεγνά ή στιγνά. Στεγνός εκτελεστής είναι νομίζω. Στεγνά δώσ' τον. Δώσ' τον. Ναι. Δίχως σύελο. Ναι. Με άμμο. Με άμμο. Ναι. Ναι. Για πες. Βασίλης Παπαθεοδόρου. Παπαθεοδόρου είναι παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν ήταν. Στον μπάσκετ. Πώς λέγονταν εκείνος. Τι ξέρω τώρα που. Για πες. Όχι, αδερφός του Ηλία Παπαθεοδόρου πρέπει να είναι ο Βασίλης. Ο Σιντίνη. Λοιπόν, ναι. Έχω δύο.
Θέλω να σου πω το πρώτο ή το δεύτερο πρώτο. Το μήνυμα θα το διαβάσει ή δεν κάνει. Λέει από εμένα, δηλαδή, λέει Βασίλη Παπαθεοδόρου των Φτωχών, περίμενα κάτι καλύτερο από όνομα. Αυτό δεν μπορώ να κάνω σύνδεση. Εντάξει. Γιάννη, και εσύ δεν είσαι το πρωινό τύπο, ρε παιδί μου, δεν τα πετά πετυχημένα. Εγώ έχω να. Πάντα, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι τη λαϊκή φράση, η οποία λέει ότι. Έχει λαϊκή σήμερα κοντά στο. Ναι, λέει ότι νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Έτσι δεν λέει ο δημόσιο λαό. Δεν ξέρετε όμω ότι. Όταν αλλάζει λίγο αυτό, έχουμε πρόβλημα. Γιατί μυστικό αρκούδι δεν είμαστε και σίγουροι άμα χορεύει. Δεν το πιάσα. Επειδή είναι μυστικό. Α, μυστικό είπες. Ναι. Εγώ νηστικό άκουσα πάλι. Θέλω να σου πω ότι. Να σου δηλώσω ότι πλέον σταμάτησα να τρώω συντηρητικά. Ξέρεις και ιδέες. Πλέον τρώω πάρα πολύ. Δεν τρώω συντηρητικά, δεν τρώω. Πω, γιαγιά, γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια. Γιατί πατάς το σωλήνα του οξυγόνου, παιδί μου. Πω. Πώς να πω στο αγόρι μου ευγενικά ότι... Όχι, δεν το πω, αυτό δεν κάνει. Έπρεπε να το διαβάσω πριν το πω. Το μάρκετ δίπλα από το σπίτι μου δεν είναι σούπερ. Πω αυτό. Βάλει λίγο μουσική, σε παρακαλώ. Απ' τη Δευτέρα το πρωί δεν προλαβαίνω. Μέχρι την Παρασκευή δεν προλαβαίνω. Και το Σάββατο το βράδυ άμα κάνω πως βγαίνω στην Καραγιώργη Σερβίας θα με βρίσκω λυμένο. Και πάλι απ' την αρχή δεν προλαβαίνω. Μέχρι την Παρασκευή δεν προλαβαίνω. Θα πεθάνω, δεν πάει. Τι λέγεται, ρε πλάκα μας κάτσε. Μετά από αυτό σίγουρα δεν θα έρθει η εκπομπή. Πω, έκανα 40 δευτερόλεπτα να σου το πω, ενώ είναι δύο φράσεις. Δεν άντεξα. Κορίτσια τον άντρα να τον κάνετε να νιώθει αρχηγός, βασιλιάς. Για παράδειγμα, την ώρα που τεινάζει τα χαλιά να του λέτε μπράβο λιοντάρι μου, μπράβο. Τι? Ναι. Δεν το καταλάβω. Αλήθεια, λεστό. Να έχετε, λέει, τον άντρα σας αρχηγό και βασιλιά. Ναι. Όταν, λέει, τεινάζει τα χαλιά, ο άντρας, να του λέτε μπράβο λιοντάρι μου. Αυτό, κάτσε, έχουμε μήνυμα για το ανέκδοτο που είπες για το Σωλήνα. Κάτσε εδώ, μακράζει. Λοιπόν. Κάτσε, το έστειλαν και στη σελίδα του Λίμπερο, λοιπόν. Είναι σίγουρα καταγγελτικό. Αυτό, λέει, με το Σωλήνα του οξυγόνου κάτι έκανε. Τα υπόλοιπα είναι ικανά να με κάνουν να σταματήσω. Κατάλαβες, ρε! Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Κατάλαβες, ρε! Παναγιώτη. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Μπράβο, αν και σε λένε Παναγιώτη, μπράβο. Πω. Χρειάζομαι μεταμόσχευση εγκεφάλου. Change my mind. Μη σε φτάνει για σήμερα. Της είπα να μην φοβηθεί να βγάλει αυτό που έχει μέσα της. Και... Καλύτερα να έλεγες το άλλο που μένει η γλώσσα μου. Όχι. Λοιπόν, από ένα τελευταίο. Διάλεξε ένα καλό. Ναι, εγώ βρήκα. Να το πω μέχρι να βρεις και εσύ. Γιατί άργησες στο μάθημα? Άργησα να ξυπνήσω γιατί είδα όνειρο πως πήγα στην Ελβετία. Εσύ, Νίκο, γιατί άργησες? Πήγα το Γιώργο στο αεροδρόμιο. Έχεις πάρει τα πολύ... Καλύτερα να λες τα shocking καλύτερα. Γιατί εντάξει, αυτά είναι πολύ, σίγουρος. Πολύ family friendly. Είσαι σίγουρος? Ναι, πες. Πώς να πω, θα το πω. Με προκάλεσες. Είναι τώρα, ξέρεις, είναι τώρα ο Σαγόρας σε κάπου και λέει ναι, εγώ δεν είπα ναι. Τι, μη πατήσεις το κουμπί. Εγώ δεν είπα ναι, ξέρεις, εγώ δεν είπα ναι. Είναι στο δίλημα τώρα, έχει δύο διλήμματα. Δύο συννεφάκια. Να πατήσει ο Κιμ το κουμπί ή να πει ο Κώστας αυτό το τρένο. Μάλλον να πατήσει ο Κιμ. Μπορεί να γλιτώσουμε. Αλλά για πες, άντε. Όχι, θα είμαι εγώ πάνω από το κουμπί. Σέβομαι το. Ναι, λοιπόν. Να πω εγώ. Έχεις το τελευταίο μου για σήμερα. Εγώ το είπα. Έχω και ένα, έχω και ένα με την πιο γνωστή λέξη στην Ελλάδα. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Άνιμα και σαν αβόσβηναν, η Ελλάδα θα ήταν Las Vegas. Πάρτα.
39 οτορινολαριγκολόγοι συνιστούν χαμηλές εντάσεις στα ακουστικά. Αυτοί ξέρουν. Καλό, καλό. Μπράβο. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Πάμε, πάμε, πάμε. Και επανερχόμαστε με αυτό που ήθελες να συζητήσουμε. Δεν ξέρω ναι, τι με, είναι. Με αυτό που θέλω να συζητήσουμε. Ωραία. Με τις δικές σας γραμμές. Και έχω και εγώ ένα θεματάκι. Ναι. Γενικά έχεις πολλά θεματάκια, αλλά. Ναι. Ναι. Και από αύριο θα έχω πολλά περισσότερα. Πάμε, πάμε στο διάλειμμα. Άνοιξε μικρόφωνο γιατί έχεις ξεφύγει, όχι δεν έχεις εξήγηση. Τι έχω ξεφύγει. Πού βρε. Ξυπνάς ένστικτα. Ναι, γι' αυτό το βάλα. Γι' αυτό το βάλα το κομμάτι. Γιατί το βάλες. Γιατί μετά έχω ένα θέμα γι' αυτό. Μου εξήγησε ο Γιάννης εδώ πέρα το μήνυμα που έστειλε για τον κύριο Βασίλη Παπαθεοδόρου. Α, ναι. Εννοούσε εσένα, επειδή μοιάζεται. Όντως. Τι μοιάζεται. Μοιάζεται φατσικά. Αλήθεια. Ναι. Δεν το. Γράψε Google, ρε Βασίλη Παπαθεοδόρου. Ίδιοι είστε. Αλήθεια. Τι μου δείχνει την οθόνη του υπολογιστή. Λοιπόν, ακούτε αθλητικό λίμπερο η εκπομπή Φρέτο Κωνσταντίνο εδώ με Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη και Κωνσταντίνο. Α, εντάξει, νόμιζα έχει δουλειά γι' αυτό. Πάμε μαζί μέχρι και τις 8 περίπου. Θα δώσουμε σκητάλη στη συνέχεια σε αθλητήριο και ζούμου σου. Έτσι, Κωστίτσα Σαρό, ο οποίος είναι στις επάλξεις και περιμένει να μπει για να ζουμουσάρετε. Να πούμε ότι είναι σήμερα Τρίτη. Και είναι η μέρα που η οποία ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το έχει περάσει μια εβδομάδα μόνο. Νομεταξύ. Έλα ρε, μου μοιάζει αυτός. Ναι. Ναι. Σε αυτό το γκριζομάλικο, ξέρεις, αυτό το. Το ωραίο, το αρενό. Ναι. Που εσύ τα βάφεις γκρίζα, να πούμε. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Επειδή... Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι φυσιολογικό τώρα. Από το 7, ηλικία, ναι. 9, πώς είναι. Ή από το άγχος. Ναι. Θες να πάμε στα ζώδια, θες να διαβάσουμε. Ζώδια, ναι. Ναι. Λοιπόν. Πάντα συμβουλευόμαστε το horoscopos.gr έτσι, για τις καθημερινές μας σοβαρές προβλέψεις. Να πούμε πρώτα το ζώδιο του το δικό σου και του Κώστα Μαυράκη που είσαστε να πούμε τώρα και ηχθείς, ναι. Ηχθείες. Γενικά, αγαπητέ μου ηχθή, ναι. Σήμερα γίνεσαι σαφώς πιο κοινωνικός, δημοφιλής και ασχολείσαι με διαπροσωπικές επαφές. Ναι. Το έχεις αυτό, ναι, σε χαρακτηρίζει. Το έχω. Σίγουρα θα νιώσεις την κοινωνική σου ζωή να ανανεώνεται, όμως αυτό δεν πρέπει να σου δώσει πολύ θάρρος. Μην παίζεις θάρρος δηλαδή. Και ξεφύγεις από τα όρια. Απέφυγε λοιπόν κουτσομπολιά, ψέματα. Ψέματα για τα, κάτι τροχέ και τέτοια. Ναι, ναι. Και την τάση σου να παίρνεις τις μετρητής ό,τι σου λένε και να αντιδράς. Αν δεν παρασυρθείς από τη σκέψη στιγμής, θα ζήσεις σίγουρα μια απόλυτη ευχάριστη μέρα. Για τις αισθηματικές σου προβλέψεις τώρα, αν είσαι δεσμευμένος, επιδίωξε σήμερα μια εκβάθους συζήτηση με τη σύντροφο ή τον σύντροφο. Δεν κρίνουμε εμείς. Αποφεύγοντας όμως καυγάδες, παρεξηγήσεις και έντονες διαφωνίες. Σωστό. Αν είσαι ελεύθερος, ναι. Και ενδιαφέρεσαι για ένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να είσαι και τα δύο. Να είσαι δεσμευμένος. Και να ενδιαφέρεσαι για ένα συγκεκριμένο άτομο. Ναι, δεσμευμένος και να νιώθεις ελεύθερος. Τα έχω δει αυτά, άκου λέει. Σήμερα υπάρχει πιθανότητα να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σου. Αν θες μια νέα γνωριμία, το νέο άτομο, το καινούριο. Αν θες μια νέα γνωριμία, θα καταφέρεις μέσα από κοινωνικές συναναστροφές να μπει ένα νέο γοητευτικό πρόσωπο στη ζωή σου. Σε να μπει και την Τρίτη. Ένα γοητευτικό πρόσωπο. Μπήκε. Την Τρίτη. Την προηγούμενη, εγώ. Α! Τι. Ναι. Στην καριέρα ενδέχεται να έρθει κάτι καινούριο και πραγματικά θα σε ενθουσιάσει. Οικονομικά, ωστόσο, θα υπάρξουν έξοδα για όχημα ή για αδέρφια. Ιδέες. Όχημα. Ιδέες. Κάτι. Ιδέες. Είναι ένα καλό. Περίμενε! Ένα καλωστημένο κόλπο. Είπε και για αδέρφια. Ναι. Απίστευτο. Είναι καλά. Πάει καλά. Μετά από σένα το χάος. Μετά από σένα το τίποτα. Χωρίς καμία. Τραγουδάρα ρε φίλε. Να τραγουδήσει. Τραγουδάρα ρε φίλε. Απλά γκάριξε το μικρόφωνο. Τραγουδάρα. Εμείς θα κάνουμε το άσο αυτό το τραγούδι μόνο. Μουσικάρα, κομματάρα. Είναι τραγουδάρα, μπράβο. Ο Ρουβάς παλιά έβγαζε ωραία τραγούδια. Τώρα. Ναι, ρε. Γέρας και ο Ρουβάς. Εντάξει. Γέρα, ναι, λογικό. Βέβαια, γιατί η Βύση δεν έβγαζε τραγουδάρες παλιά. Η Βύση γέρασε εδώ και χρόνια. Η Βύση γέρασε από τότε που γεννήθηκε. Έχει το σύνδρομο Ηλιόπουλου. Με μπαστούνι βγήκε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτά για τους ηχθείες. Ναι. Να πούμε εντάχει και για μπράβο, τον. Μπράβο, πάντως το πάει καλά το γράμμα. Ξέρεις τι, να μην λέμε συνέχεια για τα ίδια. Δηλαδή, εγώ τον θυσιάζω σήμερα τον Σκορπιό. Όχι, εγώ θέλω να ακούσω για σένα και θα πεις άλλο ένα. Κάθε μέρα θα λέμε και άλλο ένα. Έγινε, εντάξει. Σήμερα λέει, φίλε Σκορπιέ, καταφέρνεις να βάζεις οριστικό τέλος στα μπερδέματα που ταλαιπώρησαν τις διαπροσωπικές σου σχέσεις και επαφές.
Κάνε τα ξεκαθαρίσματά σου και κάνε ίσχυ την, κάνε την επιλογή. Μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα. Ανοιχτός έχω, έξεις το ξέρεις. Δεν ξέρω κόσμο ότι έχω φωνάρα ρε φίλε. Μπορεί να σκάσει μια άλλας επιχειρηματίας και να με ζητήσει να πάω να τραγουδήσω στο μαγαζί του. Να ακούσει αυτό το έμφυτο ταλέντο, το... Αλλά η φωνή εκεί, βγαίνει από μέσα μου. Εκεί, θα πηγαίνεις εκεί εξπαρά για να βγαίνεις στον κόσμο. Όταν σκουπίζει το στεριό καθαρισμό. Και να φεύγουν τρέχοντας. Θα φεύγουν και οι καθαρίστρες. Θα λέει θα ερχόμαστε αργότερα καθαρίστρες. Άτακτη φυγή. Ίσως να Καστήλης λέει να αντιμετωπίσεις αναποφασιστικότητα και κάποιους τώρα, αλλά εσύ μην παρασύρεσαι από δίθεν και ανοητές δικαιολογίες που θα σου πούν. Αισθηματικές προβλέψεις. Περίμενε. Διάβασε την τελευταία λίγο φράση που είπες. Μην παρασυρθείς. Από δίθεν και ανοητές δικαιολογίες. Κάτι ξέρει αυτό τώρα. Αν είσαι ελεύθερος, ετοιμάσου σήμερα για μια νέα γνωριμία. Άντε, παιδιά, έχω και ρεπό σήμερα. Ετοιμάσου να παραμείνεις ελεύθερος. Ναι. Με ένα άτομο που πραγματικά υπόσχεται σταθερότητα και μέλλον. Το έχω. Ποιο? Γυναίκα. Αυτό, ένα μηδέν. Και έχει φορέσει και μπλούζα ο Κωστής σήμερα, την είδες. Ναι, την είδα. Λοιπόν. Ξέρω ποιο είναι το καινούριο πρόσωπο που είναι και σταθερό. Και τι άλλο είπε, είναι σταθερό και. Είναι σταθερό και. Και έχει και μέλλον. Ναι. Το έχω. Ποιο είναι αυτό? Το αριστερό. Ντροπή. Το αριστερό θέλει τηλέφωνο εννοούσε. Έχει ένα τηλέφωνο ενώνυμο αριστερά. Θα μπορούσε. Αν είσαι δεσμευμένος, αισθάνεσαι. Εντάξει, μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε δεσμευμένοι. Ναι. Λοιπόν, στα επαγγελματικά, ίσως υπάρξουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις που αφορούν συναδελφικές σχέσεις, αλλά θα ξεπεραστούν σύντομα. Τι γίνεται εδώ? Σε έχουν προσλάβει στο οροσκόπο.gr. Λοιπόν, ποιον θες άλλο να διαβάσουμε? Το 2-0. Διαβάσουμε τον Παρθένο. Όχι. Υδροχό. Υδροχό σήμερα. Για να δούμε, ο αδερφός μου. Φίλε Υδροχό, σήμερα είσαι αρκετά πιο ευαίσθητος, τρυφερός και σαφώς πιο ανοιχτός σε κάθε είδους συναισθηματική προσέγγιση όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στο οικογενειακό περιβάλλον και στους δικούς σου κοντινούς και κοντινούς ανθρώπους. Κατά διάρκεια της ημέρα, χωρίς σίγμα, μια χαρούμενη είδηση θα έρθει μέσα από ένα μήνυμα ή τηλεφώνημα, η οποία θα αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Το μόνο που πρέπει σήμερα να πράξεις είναι τα συναισθηματικά σου ξεσπάσματα. Τι? Γιατί γελάς? Ποιος είναι υδροχός? Πάμε δουλειά και με ρουβά και τραγουδάς εσύ. Ναι. Πάμε. Πρέπει να το πω καλά. Πάμε δουλειά. Ένα κακό. Και με ρουβά. Δύο κακά. Και τραγουδάς εσύ. Ναι, εντάξει, δηλαδή νομίζω. Τελίτσες, κολομέρα αρχίζει. Εν τω μεταξύ στην αρχή το διάβασα κολομέρια. Αφού δεν το διάβασε καλημέρα. Αφού δεν το διάβασε καλημέρα. Την καλημέρα μας τον Κώστα, λοιπόν, το Μαυράκι που διαμαρτύρεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κακεντρεχείς. Λοιπόν. Περίμενε, συγγνώμη. Θέλω Κώστα Μαυράκι να μου βγάλεις ένα πρόγραμμα. Να μου βγάλεις ένα μαυράκι. Έχω ένα μαυράκι στην πλάτη. Να μου βγάλεις ένα πρόγραμμα. Δεν θέλει πολύ δουλειά αυτό. Όχι. Είναι τρεις εβδομάδες δουλειά. Να με κάνεις σαν το ρουβά. Θα το πω για αυτό το τραγούδι, μου αρέσει και αυτό. Ξέρω, σε έχω πει. Ανοίξτε μπουκάλι! Ανοίξτε μπουκάλι! Αυτό είναι σπάστε κανένα μπουκάλι, δεν ναι, είναι. Ναι, στο κεφάλι μου, ίσως. Ναι. Ερωτικά για του συντροφού, αν είσαι δεσμευμένο, λέει, αισθάνεσαι επιτέλου σιγουριά και εμπιστοσύνη για τη σύντροφό σου ή τον σύντροφό σου, αφού θα σου δείξει έμπρακτα όλη την αφοσίωσή του. Αν είσαι ελεύθερο και σε ενδιαφέρει ένα παλιό έρωτα, σήμερα είναι η μέρα που θα σου δώσει ευκαιρία να κάνει κίνηση για επανασύνδεση. Το ρεφρέν θα πω για να μην σας κουράσω. Και πάμε αμέσως στο ένθετό μου μετά από αυτό. Ναι. Έχω ένα ένθετο πολύ δυναμικό. Που κολλάει και στο χαλασμένο αμάξι του μεταξύ. Ναι, πάλι... ναι ρε. Δυναμώστε λίγο την ένταση, δυναμώστε. Συνεργείο κάτι και τέτοια. Πεφτεί. Α, θα το κάνεις, ε. Δικό σας. Πρόβλημα. Μαυράκι. Και όλο χάλα και τα μάξι ξαφνικά. Για να σου κάνω τεχνικά και αεροδίκα. Με αγκαλίτσες και με πάτια τρυφερά. Στα σκοτεινά. Και όλο χάλα και τα μάξι ξαφνικά. Ξέρεις τι τώρα, θα ακούει κανένας πρώτης εκπομπής και θα λέει: αυτοί τώρα έχουν έρθει μια μισή εβδομάδα, δύο. Ναι. Βαριά για τρίτη πάμε μετά. Κάνανε το γούστο, τους τραγουδήσανε, τα είπανε, φάγανε, ήπιανε και θα φύγουν. Μετά ξέρεις ποιο θέλω να βάλεις, για να κλείσουμε κιόλας με εκείνο. Ναι. Κάτι το οποίο θα μας συμβεί εμάς τους δύο σε 13 λεπτά. Να βάλω το τώρα ο σκύλος έφυγε από ντροπή και πόνο.
Όχι. Ποιο να βάλω. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Το έβαλα, δεν το έβαλα πριν. Όχι, το έβαλε. Ναι, θα το είχα τραγουδήσει. Θα το είχα σκίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ασανσέρ ή ανσανσέρ. Ανσανσέρ. Mm-hmm. Θα το βάλω μετά λοιπόν. Ωραία, ωραία. Πάμε λίγο στο ένθετο μου έτσι εντάχει. Ναι. Για να πούμε τα 6 πράγματα που πρέπει να κάνει πριν το σεξ. Ωραία. Να πλένεσαι. Αρχικά να εξασφαλίσει ότι θα κάνει σεξ. Είναι ένα. Έτσι, μια καλή συμβουλή που θέλουμε να δώσουμε στο κοινό. Λοιπόν, πρώτο, μπες σε mood. Ξεκίνα, λέει, να κάνεις σεξι σκέψεις και ό,τι σε ερεθίζει. Λέει η Rachel Sussman, πιστοποιημένη κλινική κλπ. Να εστιάσεις, λέει, στο ακριβώς τι θα κάνεις με τη σύντροφό σου, σκέψου τι είναι ερωτικό για σένα. Κοίτα, για να ερεθιστώ εγώ πριν το σεξ, πρέπει να παραγγείλω 2 πίτσες special. Με ζεδοκατάσταση, δεν είμαι πόλη τη ποσότητα. Ποικιλία θέλω. Ένα σκουμπρί καπνιστό. Κιλό. Περίμενε τώρα, θα σου πω. Ένα σκουμπρί καπνιστό. Μια μερίδα καλαμαράκια τηγανιτά. Ένα κοπάδι. Μια μερίδα κολοκυθάκια χωρίς τζατζίκι. Ένα στρέμμα. Χωρίς τζατζίκι. Τι είναι, ακολουθεί μετά σεξ, σκόρδα. Κολοκυθάκια σκέτα. Λάμπρο, τα φιλιά μα στο λάμπρο. Ναι. Κάτι σε όχι αντσούγες. Πώς γαύρο μαριζά. Να, θα έχουμε δυνάμεις. Εγώ όταν κάνω σεξ κάνω 4-5 ώρες. Δεν θα φάω και στις. Αυτό είναι ντοκιμαντέρ στο National Geographic. Δεν είναι τέτοιο. Ναι. Αυτά θα τρώγα. Ναι. Σκουμπρί καλά. Ναι, εγώ έτσι θα ερεθιζόμουν. Θα έμπαινα σε mood. Να κολλήσουμε και ένα δεύτερο τραπεζάκι για να... Περιμένετε παρέα, όχι, όχι, μόνος μου θα είμαι. Μάλιστα, μάλιστα. Φρόντισε, λέει, τα deadlines σου. Πρακτικά, λέει, είναι αδύνατο και αγχωτικό να κάνεις σεξι σκέψεις ενώ έχεις να προλάβεις πολλά deadlines στη δουλειά. Τη μέρα πριν το βράδυ που θα βρεθείς με τη σύντροφό σου. Γιατί ημέρα... να είναι βράδυ. Γιατί να είναι βράδυ το σεξ απαραίτητα. Δεν ξέρω. Γιατί είμαστε τόσο ωραίοι. Είσαι του πρωινού δηλαδή. Είμαι 24ωρο. Μπορεί να τύχει το μεσημέρι. Γι' αυτό ρίξε με άγριες διαθέσεις. Ναι, μπορεί να το πρωί, το βράδυ δεν. Το σεξ δεν έχει ώρα, νομίζω. Έχει ώρες. Αχα. Μέρες. Ναι, λέει να μην έχετε άγχος με δουλειά κλπ. Τρία, κάνε αποτρίχωση. Τι. Κούκο έχουμε απ' έξω. Τι είναι αυτό, το ακούς. Περίμενε λίγο. Ή ακούγεται, κάτσε. Α, όχι, από το τραγούδι ακούγεται. Okay, και μια 18ρα κοπέλες περιμένουν. Μια 18ρα. Υπάρχει και 19ρα. Δεν ξέρω, μάλλον ανεβαίνει η πουλάδα μετά. Τι, η 18ρα, τι, γιατί λέγεται 18ρα, έχει 18 ουρές. Ή 18 ουρα. Ανάλυση ουρών και τέτοια. Φαντάζομαι την ανάλυση ουρών να είναι τα ουρά και να λένε θα παίξουμε 4-4-2. Θα έρθει η κοπέλα να πληρώσουμε. Θα... Κάτσε, παιδιά. Την είδα πριν, λοιπόν. Ξεκίνα, λέει, αυτό με την αποτρίχωση τι έχει να πεις. Αυτό μάλλον για τις γυναίκες αναφέρεται. Γιατί οι άντρες δεν κάνουν αποτρίχωση. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν νομίζω να είναι κριτήριο για έναν άντρα να κάνει αποτρίχωση πριν το σεξ. Για τη γυναίκα είναι, νομίζω, λίγο πιο σημαντικό. Θα κάνουμε ένα τέτοιο θέμα μια μέρα για το θέμα αποτρίχωσης αντρών. Αν ποιο κάνει, ποιο δεν κάνει. Αν πρέπει, αν είναι πρέπει. Σωστό. Αν... Πρέπει. Είναι. Ναι. Μήπως μπορείτε τώρα, μιλάμε. Γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Εντάξτε, θα έρθετε σε λίγο όμως, γιατί τώρα είχαμε μια κουβέντα σοβαρή. Εκτός αν θέλετε να μας απαντήσετε. Εσείς αποτριχώνεστε, εσείς. Ναι, εσείς. Πώς το έχετε. Κυρία. Το ηθικό σας. Ναι. Ακμεότατο. Έτσι, μπράβο. Για πες. Να πούμε ότι. Ναι, εγώ τι. Άμα συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Είμαι τα 6. Α, όχι, όχι. Να τα πούμε λοιπόν. Ξεκίνα, λέει, το sexting. Ξεκίνα, παιδί, με μηνύματα. Μόλις έρθεις θα... Να μου φέρεις μια σόδα, γιατί το σκουμπί με έχει θερήσει. Και μια μαστίχα, γιατί βρωμάει το στόμα μου. Στην ντουλάπα, λέει ο λαδοχός, επίλεξε ένα outfit που θα σε κάνει να νιώθεις sexy. Αν τα μεταξωτάς όρουχα σε βάζουν στο σωστό mood, τότε φορά εκείνο το slip dress. Αυτό είναι για γυναίκες, να πούμε. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό σου είπα και για την αποτρίχωση. Μπορεί να κάνω εσένα να νιώθεις sexy τα τελωτά. Να τα βλέπω, αλλά τα φοράω. Εντάξει, δεν είμαι και ο Μπέκαμ. Ήμουνα καλό παίκτη, αλλά δεν ήμουν και ο Μπέκαμ. Και μου έρχονται και άλλα παραδείγματα για ελληνική πραγματικότητα, αλλά δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Για πες. Που τα έχω μάθει από σένα. Α, ναι. Στην ντουλάπα, από πού άλλο θα τα μάθετε, εκτός από τον σοφό γέροντα που κοιμάται με το χέρι. Ξέρεις, νομίζω ότι κατάλαβες ότι έκανες λάθος μετά το σοφό γέρο. Εκεί λες, όχι τώρα δεν το γλιτώνω, πρέπει να το πω το γέροντα.
Τι μπορούσα άλλο να πω. Μπορούσα να πει από το σοφό νέο φίλο. Α, όχι. Ναι. 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 Και τι να φάω, λέει. Το 6. Μάθε εδώ ποιε είναι οι 8 τροφέ για το καλύτερο. Σου πω εγώ τι να φάω! Για το καλύτερο σεξ. Έχουμε και τι 8 τροφέ. Αυτέ θα τι αφήσουμε όμω για αύριο. Ναι, να είστε σε αγωνία όλη τη μέρα. Προσπαθήστε να τι βρείτε εσεί. Ναι. Φαντάσου τώρα να έχει κλείσει ραντεβουδάκι να λέει όχι αύριο, παιδιά. Δεν μπορώ, πρέπει να ακούσω τι 8. Λοιπόν, εντάξει, το τερματίσατε. Σεξουαλικές συμβουλές από Τσίψιο 8 η ώρα το πρωί με γουρουνιές από εσένα. Ναι, έλεος. Ναι, ναι. Εντάξει. Για βέβαια. Τροπή σας, κύριε. Για πες εντάχει και το δικό σου ενθετό ή θα θέλεις να το κάψουμε. Όχι, δεν θα το κάψουμε. Ωραία. Το κάψουμε. Για να κλείσουμε και στην ώρα μας. Οι εκπομπές πρέπει να κλείσουν στην ώρα τους κλπ. Α, εντωμεταξύ το είδες αυτό το. Προσπαθήστε επίσης να μην τσιρίζετε στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να τσιρίξετε, τραβηχτείτε πίσω τουλάχιστον. Αυτό ποιος το γράφει τώρα. Έχω ένα. Το γράφει εδώ στο τέτοιο. Ναι. Έχω έναν ο οποίος αποκλείεται να το γράψει. Σίγουρα δεν το γράψει ο Χρύσανθος. Αυτό λέω. Ναι, ναι, συμφωνώ. Επιβεβαιώνω. Να το γράψει κάποιος για το Χρύσανθο μπορεί. Να το γράψει ο ίδιος ο Χρύσανθος αποκλείεται. Ναι. Δεν υπάρχει. Δύσκολο. Εκτός αν έλεγε ναι. Προσπαθείτε επίσης να μην τσιρίζω στο μικρόφωνο. Ναι. Προσπαθήστε να μην με κάνετε να τσιρίζω στο μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ή στο chat. Αύριο πιστεύω μπορεί να έχει ένα συμπληρωματικό χαρτί να μην τραγουδάτε, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Προσπαθήστε το βάλαμε το μεταξύ. Προσπαθήστε να μην τραγουδάτε στο μικρόφωνο και αν το κάνετε να το έχετε κλειστό. Τι έγινε, παιδιά? Λίγο πιο σιγά μπορείτε, λίγο τις συντεργές. Που πίνεις και φραπέ πρωί-πρωί. Κάνει και αυτό το. Το φρέντο, δεν τον έμαθα. Κάνει και αυτό το λιγμό το πρωί-πρωί. Ναι. Είναι του ξεψυχίσματος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά-σιγά. Ήμασταν ο Κωνσταντίνος Παπαδομονολάκης και ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Και ο Κωνσταντίνος ο Τσίψιος. Θα συνεχίσουμε να είμαστε και μετά το τέλος εκπομπής. Ακούσατε Φρέντο Κωνσταντίνο. Φρέντο Κωνσταντίνο, το κάθε όλο, μέρα. Κάθε 6 με. Ναι, και εγώ κάτσε έχω μια δουλειά ακόμα. Φρέντο Κωνσταντίνο, λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 8 κάθε μέρα. Ακολουθεί ο Κωστής του Τσαρό, ζούμου σου, αθλητήρι κτλ. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερα 107,4. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Θεού θέλοντο, οδηγών επιτρέποντο, δρόμων επιτρέποντο. Θα πάω στα λάστιχα για να μην μπορεί να κουνηθεί. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Εντάξει, μπορεί να περπατάω, ρε φίλε, και να πέσει μια γλάστρα από ένα μπαλκόνι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα.